Έλα, εδώ είμαστε. Τι γίνεται. Ε, καλησπέρα σε όλου. Εδώ θα είμαστε. Θα πω τι γίνεται, αλλά <laughs> θα μα κόψουν. Ό,τι γίνεται, μαθαίνετε στα μάτια, φίλε μου. Ε, ή βράζει και. <laughs> και... <laughs> και το ξέρει το. <laughs> το υπόλοιπο. Τι γίνεται, καλησπέρα. Όλα καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τις τι 10. Μπάσκετ City. Το μπασκετικό δίωρο, το μπασκετικό, η μπασκετική ζώνη του, του Λίμπαρο και σήμερα εδώ. 19 Ιουνίου μπορεί να έχουμε μπει και, ο... και επίσημα και το, και το τέλο των τελικών σε off season. Ε, αλλά εμεί εδώ είμαστε. Ναι, τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα πλέον. Ναι, ναι. Δεν ναι. έχουμε τίποτα. Μόνο η Ισπανία έχει κάτι να παίζεται. Ναι, ε, μόνο η Ισπανία έχουμε. Πού άλλο έχει. Γαλλία νομίζω παίζεται κάτι. Εντάξει. Ε, λίγα πράγματα. Λίγα, λίγα πράγματα, πράγματα. Πολύ λίγα. Εντάξει, μα ενδιαφέρει κυρίω και η Ελλάδα που τελείωσε το παραμύθι. Εντάξει, να σου πω λίγο κατρεφλή. <laughs> έχουμε και παράθυρο εθνική ομάδα. <laughs> 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 Τέλειο Ιουνίου, αρχέ Ιουλίου. Το... <laughs> το ελληνικό πράγμα τελείωσε όπω το άξιζε. Εγώ. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι σε σχέση με, με, με άλλα μια, χρόνια. Με μια διακοπή, με Καλά. μια αποχώρηση ομάδα. Με, με, με. Ε, σε σχέση με άλλα χρόνια, αυτό που έγινε στο τελικό το πέμπτο δεν ήταν τίποτα. Σιγά. Εντάξει. Τι έγινε, έπεσε ένα νερό πάνω στο σκινδύλια. Εντάξει. Τι είναι, ο, Σιγά ο, ο, τα δράξει, θέματα. λέει το φιλαγόνο μπουκάλι, ούζο, πυρσί, ε, 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 είναι Αν είναι δυνατόν. Σε ελληνικό γήπεδο μπάσκετ, αν είναι δυνατόν ποτέ. Τέλο πάντων. Καλά, δεν έχουμε. έχουμε. Να σου πω τώρα, εντάξει, τώρα συζητάμε τώρα μεταξύ μα. Αλλά να μιλήσουμε λίγο έτσι αντικειμενικά, σωστά, δεν υπήρχε περίπτωση του Ολυμπιακού να πάρει το πετάτημα. Ή μάλλον δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει το μάτσο. Έτσι. Όπω πήγε η ιστορία. Ο Ολυμπιακό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και αυτό είναι το κακό, ξέρει Νικό. Αυτό είναι το κακό να το ξέρουμε όλοι. Και Κοίτασαι. να το ξέρουν και του Ολυμπιακού και να κάνουν το λάθο να προηγούνται στο μικρό. Ε, γενικά, ο Ολυμπιακό μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση από εδώ και πέρα. Πολλών αλλαγών και γενικότερα σε μια νέα αναμενόμενο νεόμενο, okay. και με το πρωτάθλημα τους τελικούς νομίζω ότι το 3-2 μάλλον δεν ήταν αναμενόμενο η περισσότερο θα περιμέναμε ένα 3-1 ε, με βάση την εικόνα ναι. Ναι. και επίσης ε, βλέποντα κάποιο τα παιχνίδια θα καταλάβαινε ότι θα ήταν σχεδόν θαύμα να πάρει το πρωτάθλημα ολυμπιακό με το, ειδικά σε κάποια συγκεκριμένα παιχνίδια με το πώ σφυρίζαν ναι, Ξέρω κυρίες. ότι κάποιο κουράζει αυτή η κουβέντα. Ωστόσο, ο διαιτητή είναι πολύ πολύ σημαντικό παράγοντα του αγώνα πλέον. Ε, και... Κάτι τη στιγμή που ο Ολυμπιακό έχασε το πλεονέκτημα έδρα, τελείωσε. Ναι, συμφωνώ. Έτσι, συμφωνώ. Τελείωσε το πανηγύρι. Δηλαδή, από τη στιγμή που είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι μέσα στο ΑΚΑ με εκείνη τη διαιτησία η οποία ήταν ε, φοβερή. Ναι, ναι. Και μετά πω... δεν κατάφερε να κάνει το 2-0. Όντω, είτε έτσι είτε αλλιώ η λογική είναι λίγο ότι θα το. δεν θα το πάρει. Νομίζω ότι ακόμα και να το έπαιρνε πάλι θα ήταν σε φάση αλλαγών που είναι τώρα. Απλά τώρα απλά τώρα το χαμένο ποτάθημα προφανώ και δίνει ακόμη περισσότερο. είναι ακόμα ένα λόγο παραπάνω για να πει ότι τελειώνει ο Σφερόπουλο. Ε, Πώ ο Σφερόπουλο μου έχει τελειώσει από το Κάουνα, ναι, και απλά να... πήγε με το Σφερόπουλο μέχρι το τέλο χρονιά γιατί δεν μπορείς να αλλάξεις το προπονητή στα play-off. Mm -hmm. Έτσι, θα γίνουν σίγουρα αλλαγές και στο έψικο δυναμικό, αλλά mm -hmm. το αρνητικό είναι αυτό, ξαναλέω, ότι ε, πιο πολύ μας απασχόλησε ε, εκτός γηπέδο τελικός παρά εντός. Ε, ναι, καλά. Όπως γίνεται πάντα όταν φτάνουμε στο, στο, κομμάτι των τελικών, των δύο. Όπως γίνεται πάντα. Μπορεί να μου γκρίζουν 2, 3, 4, 5 χαζί για ιδιαιτησία όλη τη χρονιά. Όταν έρχεται η ώρα Τότε ασχολούνται όλοι. Ναι, με την καλά, με τη δεξιά πάλι έγινε πάρτι. Με τι δηλώσει και τι ανακοινώσει έγινε πάρτι. Ακριβώ. Με τα μέτρα ασφαλεία έγινε πάρτι. Καλό μπάσκετ δεν είδαμε. Όχι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή κάποια κομμάτια αγώνων και αν μπούμε σε καμία προσπάθεια να συγκρίνουμε α πούμε του τελικού τη Ισπανία αγωνιστικά, τον μπάσκετ που βλέπουμε εκεί, σε σχέση με τον μπάσκετ που είδαμε στου τελικού τη Α1, η απόσταση είναι πάρα πολύ μακριά. Ε, όχι μόνο για το κλίμα και γενικότερα την κατάσταση αγώνων, αλλά μιλάω καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Ε, δεν είδαμε καλά παιχνίδια στην διάρκεια των παρότι πήγαμε σε πέντε μάτς. Ε, ανταγωνισμό είδαμε, αλλά νομίζω ανταγωνισμό είδαμε κυρίως γιατί ε, αυτοί που χάναν, αυτοί που έχαναν τα παιχνίδια ήταν σε, σε κακές ημέρες. Έτσι νομίζω, όχι γιατί αν εξαιρέσουμε τώρα το τελικό Ολυμπιακό, όντω έπαιξε καλά στο μεγάλο κομμάτι του αγώνα και είχε βάλει και 92, οπότε θυμάμαι καλά κάπου τόσο το νούμερο. Ε, σε, όλο το, σε όλο το άλλο κομμάτι των τελικών, δύσκολα πράγματα είδαμε. Ούτε πολλή ποιότητα, ούτε πολλά έτσι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και οι προπονητέ δεν ξέρω κατά πόσο όταν έχουν αντιμετωπίσει η μία ομάδα την άλλη τόσε φορέ μέσα στη χρονιά, συνολικά 9 φέτο Ολυμπιακό Παναφυνάκη. 9. Επτά στην Ελλάδα και δύο στην Ευρωλίγκα. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βγάλουν καινούργια έτσι τρίκ και σχέδια, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είδαμε καλό μπάσκετ, δεν είδαμε πολλές ιδέες, είναι η αλήθεια, προπονητικά, στα περισσότερα παιχνίδια και νομίζω ότι αυτό που το κέρδισε το πρωτάθλημα και που κέρδισε τη σειρά των τελικών, νομίζω ήταν ο, χειρό... λιγότερο χειρότερο. Στο Μαθηναϊκό. Δεν ήταν, πολύ Άρα, τέλος, ναι, ήταν πολύ καλύτερο. Στο τέλο ήταν okay. ναι, καλύτερο. Στο τέλο okay. απλά νομίζω έτσι και το θέμα έδρα. Δηλαδή, ε, ναι, ναι. είδαμε τι έγινε στον πέμπτο τελικό, έτσι με τη διακοπή, με όσα γραφτήκαν στο φιλοαγόνο με πέντε μπουκάλι ούζο, κροτίδε, πυρσί, πια <laughs> Με όλη αυτή τη διακοπή που ε, και επηρεάζεται, πάντα επηρεάζει την ομάδα που είναι μπροστά. Mm -hmm. έτσι η διακοπή και δει τη φιλοξενούμενη ε, ομάδα ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό εντάξει τώρα σε άλλες χώρες ναι γίνονται ως ένα βαθμό αλλά δεν θα γυρίσουν να μην ξεκινούσε κανένα το μάτς. Mm. Στην Ελλάδα έγινε και δεις ο Παναθηναϊκός ήταν ένα ιδιαίτερο ποτάδι για τον Παναθηναϊκό έτσι καταλαβαίνω καθένα, υπήρχε στη μέση Σωστά. και απώλεια του ε, Παύλου Γιανακόπουλου που έδωσε έτσι, μεγαλύτερη ε, πίεση αν θέλει σε όλο τον κόσμο και στου παίκτε και στον προπονητή. Mm -hmm. Εντάξει. Μία ή άλλη δεν, δεν, άλλαξε κάτι για μένα. Δεν γίναμε σοφότεροι όπω λένε. Δεν γίναμε σοφότεροι φυσικά, δεν άλλαξε κάτι mm -hmm. για μένα. Απλά άλλαξε ο ένα που το πήρε ο Παναδυνακό, που το παίρνει συνήθω, ο Ολυμπιακό. Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Δεν άλλαξε κάτι. Και στο Σεφ έχει γίνει μάτι σε 7 ώρε. Mm -hmm. Έτσι. Mm -hmm. ε, τελείωσε, το μάτς, ξεχόδο, ώρα, μία ώρα το βράδυ και στο άκα γίνανε αυτό Όσο παίζουν μόνοι του, χωρί αντίπαλο και φτάνουν στο σημείο να χτυπιούνται έτσι, αυτό θα γίνεται. Ναι. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Mm -hmm. Πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να σηκώσουν κεφάλι. Και πώ θα σηκώσουν κεφάλι, τα έχουμε ξαναπεί. Και τώρα διαβάζω εδώ μια ένδειξη που αφορά τον Ολυμπιακό. Τώρα που λέμε, έκλεισε μια συμφορία με γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Α, για τον Μπάσχη, είναι αυτό που λέω και εγώ τώρα. Έτσι. 2 με 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο. Καλά είναι. Τον χρόνο. Την ώρα, πώ έξε. Πενταετέ, λέει τον Τιλ. Την ώρα που ο Παπ του έδινε, λέει. 1,5 το χρόνο. Ναι. Άκου, τώρα να δει. Ο ΠΑΠ δηλαδή που δίνει στι ομάδε πόσα δίνει. 200. 250. Στον Ολυμπιακό θα δίνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Ναι. Να τα ακούνε αυτά οι δικοί μα εδώ, παράγοντες Οι δικοί μα εδώ. Σε πάω λau... και σε άρη. Τα λέμε ότι... για να τα ακούνε και αυτοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάλογη εμπορική αξία στον ΠΑΠ. Δεν αμφιβάλλω. Δεν αμφιβάλλω ότι ε, η εμπορική αξία των δύο ομάδων, των δικό μα με τον Ολυμπιακό δεν είναι στα ίσα. Το καταλαβαίνω ο καθένα. Αλλά η διαφορά του 1,5 εκατομμυρίου που έδινε ο Πάμε με τα 200-300 που δίνει είναι τεράστια, Νίκο. Καλά τι συζητάμε. Είναι τεράστια. Τι συζητάμε, φυσικά. Πώ να χτυπήσει, λέμε, αυτέ τι ομάδε, όποιο λεφτά και να έρθει. Όποιο και λεφτά και να έρθει. Πρέπει να είναι τρελό. Ε, για χτυπήσει δηλαδή, πανενιακού Ολυμπιακού, ήταν Ολυμπιακό. Κλείνει 2-2,5 εκατομμύρια το χρόνο συμφωνία για 5 χρόνια με ξένη εταιρεία. Ο λεφτά που θα έρθει στον Πάοκ, π.χ. που είναι καθαρό από χρέη, θα πρέπει να βάλει 5 εκατομμύρια για τον μπάτζετ, σύν άλλα 2-3 για να καλύψει τη διαφορά τη χορηγική που μπορεί να έχουν αυτοί όλοι. Γιατί ο Πάοκ δεν θα πάρει. Μακάρι να πάρει ο Πάοκ ένα εκατομμύριο, ο, 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 <laughs> ο Πάοκ. <laughs> ναι, αυτό είναι όμω επειδή ο Πάοκ είναι μια ιδιαίτερη εταιρεία και είναι μια εταιρεία έτσι που έχει σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία που σου λέει: Έρχομαι εδώ, η τάδε εταιρεία και σου λέει: Φίλε, εγώ τόσο σου έχω λόγο Τη σύμφωνα με τον Πάπου Δεν μπορεί να το πει κάτι, είναι ιδιωτική εταιρεία. Ο Πάπου είναι μια διαφορετική όμω εταιρεία. Δεν μπορεί όμω το μπάσκετ και ομάδε να δέχονται να παίρνει 1,5 ο ένα και 200-300 εσύ και να λε και ευχαριστώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι παράγοντε επιτέλου αυτή την πόλη πρέπει να ξυπνήσουν πρέπει να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να ζητήσουν. Δεν μπορεί να ζητήσει ίσα δικαιώματα και ε, πώ να το ίσα έσοδα. Εντάξει, αυτό είναι λογικό. τώρα ο στην προκειμένη, που μιλάμε για μια συμφωνία Ολυμπιακού με στοιχηματική, ναι, μιλάμε ναι, για μια συμφωνία μια ιδιωτική εταιρεία με μια άλλη ιδιωτική εταιρεία. Όχι, εγώ δεν λέω γιατί. Ε, το, το κολλάω στο. Η βάση, η ναι, ναι, βάση που άλλο συζητάμε είναι η εξή. Εφόσον ισχύει αυτή η πληροφορία, γιατί είναι ρεπορτάζ από τη βλέπω, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί, αλλά νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα κάτι τέτοιο. <σοφει> Α, ο Ολυμπιακό ξεκινάει με δύο παύλα δυόμιση από αυτή την ε, συμφωνία. Είναι κάπου στα δύο, αν θυμάμαι καλά από την Κοσμοτέ. Σωστά. Εκόν, κάπου εκεί κοντά είναι, ένα Σωστά. Δύο πρέπει να πάνε ο Λοιπόν, τρισήμιση. οπότε μισή. ξεκινάει με το καλημέρα. Τρισήμιση. Με το καλημέρα ξεκινάει με 3,5-4. Με, το, τέσσερα. με το που βάζει το κλειδί. Ακριβώ. Τα οποία είναι στάνταρ έσοδα. Και μετά λέμε εμεί να χτυπήσει. συν το ότι έχει οι διοχθέ οι οποίοι βάζουν το χέρι στη τσέπη. Και μετά λέμε, ε, ζητάμε εμεί από, από τι ομάδε μα να χτυπήσουν ή. Α, η τρίτη θέση δεν είναι η καλή, ρε, παιδιά, γιατί δεν χτυπάμε το πρόγραμμα. Πώ δεν, παιδιά, εδώ, ακούσατε, ο Ολυμπιακό έγινε είναι με 4. Πρόσεχε. Ο Παναδιακό έχει είναι με 5. Μέσα σε αυτό, βάλε το εξή. Ότι ε, ξέρει ότι και να γίνουν θα παίξει στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Ο κόσμο να γυρίσει ανάποδα θα είναι στην Ευρωλίγκα. Έχει συμβόλο με την Ευρωλίγκα. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια κανονική εταιρεία αθλητική που λέγεται Ο Ολυμπιακό, η οποία ξέρει ότι ξεκινώντα τη σεζόν. Και παίρνει από εκεί λεφτά, έτσι, το από λοιπόν, το λεπτό. Από το λεπτό τη Ευρωλίγα παίρνει άλλα λεφτά. Ωραία. Ξεκινάει λοιπόν η σεζόν και ξέρει ότι από την τάδε εταιρεία έχω τόσα. Από το τηλεοπτικό έχω τόσα. Ε, θα κάνω όποιε αλλαγέ είναι να κάνω τέλο πάντων. Οπότε έχω, ξέρω την εικόνα των εσόδων μου. Ωραία. Σε προ... Η βάση των εσόδων την έχω. Και ξεκινάω για να κάνω ομάδα. Ξέρω ότι παίζω στην Ευρωλίγα του χρόνου και τέλο. Οι άλλε ομάδε πλην των δύο. Ξεκινάνε κάθε φορά στο βλέποντα και κάνοντα χωρί αυτά τα χρήματα. Με πολύ λιγότερα. Ναι. Ωραία. Και εμεί τώρα συζητάμε για πρωτάθλημα. Και λέμε ότι κλείνει ψαλίδα και όλα αυτά. είναι πολύ μεγάλη απόσταση και επίση δείχνει και ότι μπορεί ηθικά και ουσιαστικά η τρίτη θέση και η τέταρτη θέση να μην παίζουν κάποιο ρόλο. Ναι, δεν παίζουν. Ναι, δεν στέλνει την Ευρωλίγα τρίτη θέση. Αλλά όταν οι συνθήκε είναι έτσι στο πρωτάθλημα, ο τρίτο ή ο τέταρτο, λέω ένα παράδειγμα, κάτι πετυχαίνει, παιδιά. Γιατί όταν ο τρίτο ή ο τέταρτο έχει, ξέρω εγώ, 700 χιλιάρικα μπάτζετ. Και κάτι πρέπει να κάτι Και κάτι πρέπει επιτέλου να διεκδικήσει. Το ξαναλέμε και Συμφωνώ. το ξαναλέμε. Οι ομάδε που είναι εκτό των τριών, γιατί και η ΑΕΚ έχει τηλεοπτικό. Έτσι, και η ΑΕΚ για μένα θεωρητικά δεν ανήκει στον group των 11. Δεν μπορεί να τη βάλει σε αυτό το κομμάτι, είναι τελείω ξεχωριστή η ΑΕΚ. Οι 11 λοιπόν με μπροστάρι τον Πάο και τον Άρη πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο ελληνικό μπάσκετ για να ωφεληθούν πρώτοι στα αυτοί οι δύο και μετά οι άλλοι όπως βλέπετε δεν ενδιαφέρεται κανείς για τον Πάο για τον Άρη. Κανείς. Είμαστε σε αυτή την πόλη 5-6 άνθρωποι που ασχολούμαστε με τον μπάσκετ σε αυτή την πόλη και από, με τις ομάδες μας. Και από εδώ και κάτω δεν ασχολείται κανείς παιδιά, κανείς. Κανείς. Ασχολήθηκαν κάποιοι όταν ήρθε ο Μεγιστάνας μήπως και μπουν και χωθούν και εντάξει με τον Μεγιστάνα ονειρευόταν όλη γραφεία τύπου και ταξίδια με τα αεροπλάνα και με τα τσάρτερ και με αυτά, τι Ευρωλίκε. Έτσι ασχοληθήκαν και, Α, γράφανε, είχαμε, είχαμε και γράφανε τα κείμενα και τα τέτοια και ξέρω εγώ. Και μόλι έφυγε ο Μεγιστάνα και καταλάβαν όλοι ότι ο Μεγιστάνα είναι λίγο ε, Κώστα Βουτσά στην ταινία, πώ το λέγανε, με τον Εμμύρη, παίρνανε τον Εμμύρη. <Κι> έτσι. Άντε πάλι εδώ. Η Μπασκετούπολη, η Μπασκετομάνα, βολέψουμε 200 ευρώ με 200.000 εσύ πάω και εσύ άρε να παίξει τα αλφάνα και του μπέει και μιλάτε για καθόλου και ο Ολυμπιακός ξεκινάει με 4 εκατομμύρια ξαναλέω αυτή τη στιγμή ούτε πάω ούτε του Άρης μπορούν να βρουν 4 εκατομμύρια δεν το Δεν συζητάμε. ούτε μέσα στο εκατομμύριο δεν, <σχε> δεν μπορείς να βρεις αλλά δεν θα πας και με 200 και να φίλεις και χέρι Πρέπει επιτέλου το ξαναλέμε γιατί η δουλειά μα δημοσιογραφία, το να δίνουμε το ρεπορτάζ και τι ειδήσει, είναι να αποφέρουμε και άποψη εμπεριστατωμένη, σωστή άποψη. Και να, να ξυπνάμε λίγο του παράγοντε. Μην νομίζω ότι τα ξέρουμε να είναι παράγοντε. Ούτε, ούτε εμεί τα ξέρουμε όλα, ούτε οι προπονητέ, ούτε οι παίχτε. Όλοι από όλου μαθαίνουμε. Έτσι. Δεν μπορεί όμω εσύ, σαν πάω που έχει ένα brand name ναι, που είσαι καθαρό από χρέη, έτσι, που έχει κάνει μια χρονιά καλή και είσαι τρίτο, να πα και να πάρει 300-200 χιλιάρια από τον ΟΠΑΠ και να πει και ευχαριστώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει εσύ να είσαι μπροστά και να πει όλα δωρεάρι. Ε, ναι, είσαι, έχεις προβλήματα τεράστια. Έλα εδώ όμως εσύ γιατί σου άρεσε. Είσαι ένα άλλο τεράστιο brand name. Έτσι, πάρε για τους μικρούς όλους και πες παιδιά, έλα εδώ ο κράτος, έλα εδώ, εσά και. Ποιος είναι ο ΠΑΠ, ωραία, θες ο ΠΑΠ να μπει στο πρωτάθλημα, τόσα. Θες εσύ η ιδιωτική εταιρεία να μπει στο πρωτάθλημα, τόσα. Και αν δεν μπει καμία ιδιωτική, πας στην κράτος και λες, έλα εδώ, βάλ τον ο ΠΑΠ. Τόσα. Αλλιώς δεν κατεβαίνω να παίξω. Δεν κατεβαίνω να παίξω. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Δεν μπορεί να, είναι να γίνεται πρωτάθλημα όταν ένα παίρνει 200.000 και ο άλλο παίρνει 4 εκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ διαφορετικέ συμβάσει ακριβώ. Και ξαναλέω, εγώ δεν στέκομαι στην, ε, 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 στην ιδιωτική, στη συμφωνία που έκανε η ΚΑΕΟ Ολυμπιακό που είναι μια ιδιωτική αθλητική εταιρεία με μια άλλη ιδιωτική εταιρεία στη κλιματική. Στέκομαι στο νούμερο που γράφει εδώ το ρεπορτάζ, που δεν έχω λόγο να το αφισβητήσω που γράφει για 1,5 εκατομμύριο που θα έπρεπε από τον ΟΠΑΠ. Ολυμπιακό. Πρέπει οι ομάδε μα να το καταλάβουν αυτό. Το να συμμετέχω σε ένα ποτάδι που θα βγω πέμπτο-έκτο και θα συνεχίσω να έχω χρέη ή θα συνεχίσω να έχω αυτό ή θα συνεχίσω θα μειώσω το χρέο δεν γίνεται έτσι δουλειά, δηλαδή, παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι άμα χτυπήσει το γιο τραπέζι την άλλη χρονιά θα χτυπήσει τον πανέο του Ολυμπιακού, Όχι. Αλλά λίγο θα ταράξει, λίγο θα αλλάξει τι οροπίε. Γιατί όσο περνάνε τα χρόνια στο... δεν θα του βλέπουμε. Δεν θα, θα, θα του βλέπουμε. αυτό Υπάρχει μία. Δεν ξέρω αν θα γίνει στο ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχει ένα μπούσουλα. Υπάρχει μία διάθεση στο ποδόσφαιρο να μοιραστούν χρήματα μέσω τη ΕΡΤ. Μέσω της Okay. Εγώ δεν ξέρω αν η ΕΡΤ μπορεί να μοιράζει χρήματα δεξιά και αριστερά. Okay. Αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει μια ανάλογη φόρμουλα και για το μπάσκετ. Για να ξαναέχουμε πιο ανταγωνιστικό ποτάθλημα. Πρέπει, πρέπει, ναι. πρέπει το πιο να καταφέρει άλλου χορηγού. Πρέπει να πιέσουν. Και σε αυτό το κομμάτι, από τη στιγμή που βλέπει ότι γίνεται αυτό, πρέπει να πιέσουν. Και σε αυτό το κομμάτι, ομάδε. Οι 11, όχι οι 3, οι 3 να πιέσουν. Οι 3 παίρνουν λεφτά. Ναι. Βγάλτε του τρει απ' έξω. Παναθυμιακό Ολυμπιακό έχουν τα χαράξει στο δικό του δρόμο. Από τη στιγμή που έχουν αυτή τη δυνατότητα, καλά κάνουν. Από τη στιγμή που έχουν αυτή τη δυνατότητα, καλά κάνουν. Mm -hmm. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδε. Yeah. Έτσι πρέπει να λειτουργούν κύριοι ομάδε. Ο Άρης όταν είχε αυτή τη δυνατότητα να το κάνει, έτσι την πρώτη χρονιά του Λάσκα, λέω εγώ, που είχε μια πολύ καλή ομάδα, έτσι που ήταν αέρα. Αέρα η η καλύτερη ομάδα και χτύπησε στα είδη του και έκανε μια εξαιρετική πορεία στο Eurocup. Ο Άρης πώς έγινε από τις χορηγίες. Μηδέν. Μηδέν. Ούτε ο γύρος του, της γειτονιάς μου δεν έκανε διαφήμιση mm -hmm. στον Άρη. Ούτε ο γύρος της γειτονιάς μου. Δύο εταιρείε που λέγαν όλοι ότι είναι του Λάσκαρη και είναι ελβετικών συμφερόντων με διαμάντια και γρυσάφια και τέτοια και τίποτα άλλο. Mm. Και τίποτα άλλο δεν έγινε. Και, λοιπόν, και μετά πάλι... λέμε εμεί ότι θέλουμε να χτυπήσουμε και να κάνουμε και να κάνουμε. Ναι, ναι. Όταν ε, συζητάμε αυτά τα νούμερα τώρα του Ολυμπιακού, είναι νούμερα που παίρνουν στο ποδόσφαιρο. Είναι νούμερα που παίρνουν στο ποδόσφαιρο. Τέσσερα εκατομμύρια έσοδα ξεκινάει ο μπασκετικό Ολυμπιακό. Και κατέβασε το Ράρκι Πάουκ να κάνει ομάδα να παίξει με αυτού για ποιο λόγο να παίξει. Σε τίποτα θέμα να παίξει, παιδιά. Ξαναλέω ότι αυτό είναι. Σε, σε ένα πρωτονάθλημα είναι φυσιολογικό που θα έχει μεγαλύτερο budget, μεγαλύτερα έσοδα και όλα αυτά. Δεν το συζητάμε. Okay. Απλά είναι κάποιοι που λειτουργούν εντελώ μόνοι του. Είναι όλοι οι άλλοι οποίοι, ουσιαστικά όλοι βράζουν στο ίδιο καζάνι. Ουσιαστικά αυτό γίνεται. Ναι, αυτό είναι. Όλοι Έτσι. είναι στο ίδιο. Αλλά είναι βολε, βολεμένοι. Είναι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία. Κάνε μια κουβέντα τώρα για να μπορέσουμε ναι, να, ναι. Να, να, να βάλουμε τι ομάδε. Και δει γιατί άμα όλη αυτή η ιστορία δεν ξεκινήσει από τι δικέ μα ομάδε, τον Πάο και τον Άρη, δεν θα ξεκινήσει από κανένα παιδιά. Ναι. Δεν θα ξεκινήσει από κανέναν. Αν δεν το ξεκινήσει ο Πάο και ο Άρης. αυτό, δεν θα το ξεκινήσει ούτε ο Κολοσσό, ούτε το Ρέθυμνο, ούτε ο Προμηθέα, ούτε το Λάβριο, ούτε το Περιστέρι, ούτε κανεί. Mm -hmm. Αν δεν το ξεκινήσει ο Άρη και ο Πάο, κλείνω λοιπόν, να ταράξει τα νερά τα μπασκετικά. Ναι. Μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να ξεκινήσουν και να δημιουργήσουν ένα μέτωπο απέναντι σε αυτού. Α δουν ποια είναι η πραγματικότητα, εκτό δούνετε... αν πιστεύουν ότι οι ομάδε δεν μπορούν να διακριζήσουν πάνω από 200 και του δίνει εκεί, ξέρω εγώ, 200 γέρακα και φυλάμε και χέρι. Αλλά μην βγαίνουμε μετά να λέμε, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε του άλλου, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, συγγνώμη κιόλα. Δεν μπορεί να λέω, δεν μπορώ να χτυπήσω τον Παναθηναϊκό όταν εγώ επί 2 χρόνια σαν Άρης δεν έχω διαφήμιση. Όταν εγώ σαν Άρης βγαίνω σε μια αγορά που είναι διαλυμένη οικονομικά από την κρίση, να ζητήσω 300.000 ευρώ για τη φανέλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν δεν μπορώ να εκμεταλλευτώ το brand name, σαν άρεση ή σαν πάω, ξέρω εγώ. Εντάξει, πάω και παλεύει, παίρνει μικρό χορηγό, κάνει, έχει, ξέρω εγώ, 30-40 χορηγού. Σίγουρα. Είναι το χορηγικό, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Η, η ψαλίδα είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Και παλευει παιρνει μικρο χορηγου κανει εχει ξερω εγω 30 40 χορηγου σιγουρα ειναι το χορηγικο αλλα κατι πρεπει να γινει η ψαλιδα ειναι τεραστια ειναι τεραστια και βλεπουμε τι γίνεται και θα αναλύσουμε λίγο στο δεύτερο κομμάτι. Και το ευρωπαϊκό, γιατί και το ευρωπαικο παιδιά παιδί, σιγά-σιγά θα αρχίσει να στενεύει. Mm -hmm. Θα αρχίσει να στενεύει. Βλέπετε τι κάνει και η ΦΥΜΠΑ. Συμβολιάκια δίνει και η FIBA. Πού είναι τα αγωνιστικά κριτήρια τη FIBA που λέγανε. Συμβολιάκια δεν είναι και η FIBA. Λέστερ Guardian, πώ λέγεται η ομάδα από την Αγγλία. Α, <Σεγά> να <Σεγά> μπράβο, και δεν είναι και η FIBA. <Σεγά> λοιπόν, πάμε, πάμε να δω αν τελικά πάμε. θα μπορέσει ο Άρης. Πάμε λίγο στο διάλειμμα και μιλάμε. Μετά. Και ναι. <Σεγά> λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπάσκετ City, συνεχίζουμε μέχρι και τι 10. Σταμάτησε η Μουρολίδη Νίκο Μουσχοβίδη πίσω από το μικρόφωνο. Μπασκετική η κουβέντα μα. Παρότι όλο ο κόσμο ασχολείται με το Μουντιάλ, εμεί έχουμε τα, δικά μα, τα, τα μπασκετικά. Και ξέρουμε ότι κι εσεί Όσοι είστε έτσι λίγο μπασχετικοί παραπάνω, σε αυτό το δύο ώρε θα δω στο Λίμπερο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λίγο έτσι με μια πιο περί ανέμων και υδάτων κουβέντα με αφορμή και αυτό το θέμα που βγήκε για τον Ολυμπιακό, για την χορηγία που είναι πολύ κοντά να, να, κλείσει. Σήμερα έχει γίνει γνωστό και το. Έχουν γίνει γνωστέ οι ομάδε τη Ευρωλίγκα. Έχουν γίνει γνωστέ και οι ομάδε του Eurocup. Ε, εννοείται ότι στο σημείο που είναι η ομάδα μα, μα αφορά κυρίω το Eurocup, γιατί δεν είναι κοντά στην Ευρωλίγκα. Αλλά γενικά στην Ελλάδα μα ενδιαφέρει τι γίνεται με τον Παναφυναϊκό. Γενικά εδώ, πριν κάνα δύο-τρει μήνε που το. Που ο έχει σηκώσει πάρα πολύ του τόνου κόντρα στην Ευρωλίγκα. Και έτσι στου περισσότερου θεωρώ δεδομένο ότι θα συνεχίσει στο... στη FIBA και θα παίξει το Champions League και όλα αυτά. Εμεί γενικά κρατούσαμε μικρό καλάθι γιατί ο Παναφυναϊκός είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και για την Ευρωλίγκα, πιο, πιο ειδικά. Ε, και δεν νομίζω θα έκανε ποτέ καμία κίνηση που θα ήταν ε, κίνηση που θα κινείται μόνος του. Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω, ψάχτηκε για να κάνει μια κίνηση μαζί με άλλες ομάδες εξίσου δυνατές, ε, βρίσκοντας κλειστές πόρτες. Και από ένα σημείο και μετά, γι' αυτό πέσανε και κάπως οι τόνοι, είχε και άλλα θέματα ο Παναθηναϊκός που είχαν να κάνουν με τους ιστορικούς τηγέτες και τον ένα που έφυγε πρόσφατα. Ε, και κάπως έχει πέσει έτσι κατά σήμερα η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε τους, ε, τις ομάδες της επόμενη σεζόν και φυσικά μέσα σε αυτούς είναι και ο, ο Παναθηναϊκός καθώς δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας. Ε, βέβαια, ε, σύμφωνα με, με τις που, που υπάρχουν, στην ε, στη κουβέντα που έγινε σήμερα από τους ανθρώπου ε, ανθρώπους της ECA, της εταιρείας που τρέχει την Ευρωλίγκα, ε, δημοσιεύθηκε αυτή η λίστα των ομάδων, ε, η οποία θα εγκριθεί, ε, αν θυμάμαι καλά, στις 6 Ιουλίου. Ναι, 6 Ιουλίου, που... Συνεδριάζουν όλοι οι μέτοχοι τη Ευρωλίγκα Μέτοχοι δηλαδή η ECA και οι 11 ομάδε που έχουν το, το συμβόλαιο. Ε, σήμερα είναι ο Παναφυναϊκός στην, ε, στην Ευρωλίγα και σε αυτή τη λίστα Όπω όλα δείχνουν, λέω εγώ, θα είναι και στις 6 Ιουλίου Ότι θα συνεδριάσουν οι μέτοχοι, Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, θα πρέπει να ε, επικυρωθεί και από εκεί για τον Ε, για τον ε Τώρα, από τι ομάδε οι οποίε έχουν πλήν των ομάδων που έχουν συμβόλαιο καινούριε είναι η Μπουντούρς Η οποία ε, ε, είναι η πρωταθλήτρια της ε, Αδριατικής είναι η Μπάγερ Μονάχου, η οποία παίρνει ουσιαστικά τη θέση τη Μπάμπερκ. νέα ομάδα είναι η Γκραν Κανάρια η οποία προκύπτει από την Ισπανία ε, και επίσης είναι και η Νταρουσάφακα η οποία η Νταρουσάφακα ε, κατέξε το Eurocup η Χίμκι λόγω της παρουσίας στους τελικούς της συνεχίζει ε, και μετά πάμε σε μάθος που έχουν συμβόλαιο. μιλάμε για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Παναθηναϊκό μιλάμε για τη Μακάμπη Μιλάμε για την Αρμάνι Μιλάνο, μιλάμε, 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 μιλάμε για τη Αλγύρη, μιλάμε για την Τσεσεκά, μιλάμε για την Παρτσελώνα, μιλάμε για την Πασκόνια, μιλάμε για την Ρεάλ, μιλάμε για την Εφές, μιλάμε για την Φενέρ Μπαχτσέ. Οπότε ε, καταλαβαίνετε ότι η νέα Ευρωλίγκα ε, έχει κάποιε καινούριε ομάδε μέσα. Με την, ε, με την Bayern ε, όπω φαίνεται δεν είναι μια απλή... Κατάση που έχει να κάνει με την κατάκτηση του πρωταθλήματο ε, στη Γερμανία, μάλλον μιλάμε για τριετέ συμβόλο. Ε, και γενικά πλέον το πράγμα πηγαίνει προ τα εκεί είναι η αλήθεια. Ε, που έχει να κάνει και με συμβόλα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο Basketball Champions League ε, έρχεται η Bamberg μια ομάδα που ήταν στην Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια και δεν έρχεται με βάση αποκλειστικά. Το, το, ότι τερμάτισε, ξέρω εγώ, τερμάτισε στη Γερμανία η Μπάμπερ Μπίξ του τελικού φέτο. Τερμάτισε τρίτη, λέω για παράδειγμα. Έρχεται Α, με δεύτερη, βάση. Όχι, δεύτερη, Όχι, δεύτερη ήταν η Άλμπαρ, αφού πήγε στου τελικού Ναι, ε, ναι, 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 τρίτη. ναι, οκ, okay, ο, τερμάτισε τρίτη, αλλά, δεν ξέρω. Προφανώ και δεν έρχεται με βάση αποκλειστικά το βαθμολογικό. Έρχεται με βάση και με ένα πενταετέ συμβόλαιο. Ναι. Πενταετέ συμβόλαιο το οποίο. Μόλι ανακοίνωσε η Μπάμπερ το τριετέ με την Ευρωλίγα. Το, το οποίο πενταετέ συμβόλαιο έχει να κάνει με αυτό που λέει και ο Σταμάτη και με το ότι γενικά ε, το Champions League προσπαθεί με διάφορους τρόπους να πάρει ομάδες από τις διοργανώσεις θα πω εγώ της Ευρωλίγκα και βάζω και το Eurocup μέσα ε, με κάποιους το πετυχαίνει με κάποιους όλους όχι προφανώς και η Bamberg ήταν μια ομάδα από τα τελευταία χρόνια όντας πρωταφύτρια Γερμανίας ε, δεν ξέρω και τι συμβόλαιο έχει με το Ευρωλίγκα νομίζω ότι έχει αυτή συμβόλαιο όχι 10 χρόνια αλλά έχει νομίζω και αυτή συμβόλαιο ε, κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο, μπράβο ε, και εγώ αυτό τίλε. δεν είμαι 100% σίγουρο ε, Κοιτάξτε, Όχι, δεν νομίζω να έχει η Γερμανία. Συγγνώμη. Η Γερμανία δεν είχε συμβόλαιο. Η Γερμανία βγαίνει από τα αυτή. Απλά το παίρνει μπάμπα για τα τελευταία χρόνια. Οκ, okay, παίζει και αυτό. Παίζει να είναι και αυτό. Παίζει να είναι και αυτό. Okay. Και Απλά μπάμπα ήταν μια ομάδα από τα τελευταία χρόνια. Ήταν. Ε, να το πω στο πυρήνα τη Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην ήταν η ομάδα που είχε συμβόλαιο δεκα, ε, δεκαετέ. Αλλά ήταν μια ομάδα Ευρωλίγκα με ένα γεμάτο γήπεδο. Προφανώ και μια επιτυχία για το Τσέμπερ Σλίγκο ότι την έχει. Αλλά δείχνει. Ε, ότι την παίρνει μάλλον. Δείχνει και έναν τρόπο με τον οποίο πηγαίνει και το Champions League μπαίνοντα στη τρίτη του σεζόν πλέον, έτσι. Γιατί το Champions League ουσιαστικά μονιμοποιείται. Ναι. Τώρα, μονιμοποιείται ω τρίτη διοργάνωση. Ω τρίτη ε, διοργάνωση. Για να τι γίνεται τώρα. Ε, για για όσου γνωρίζουν και παρακολουθούν χρόνια την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα πριν πολλά χρόνια έκανε τη Σοπρολίγκα. Έτσι πήγε να χτυπήσει τότε την Ευρωλίγκα σχετικά. Mm -hmm. Τι έκανε και αυτή, υποσχέθηκε συμβόλαια, πήγαν ομάδε, έτσι, απέτυχε το όλο εγχείρημα γιατί δεν του ακολούθησε κανένα. Τώρα τι κάνει η FIBA. Έβγαλε το Champions League. Πήρε κάποιε ομάδε οι οποίε ήταν χλωμένε ή δεν είχαν θέση στην Ευρωλίγκα. Καλέ, καλά μπρανέμ, έτσι. Τον Άρη, τον Μπάουκ. Γερμανικέ ομάδε. Την Τενερίφη που είναι ένα καλό όνομα. Αν και έχει τερματίσει 1 στην okay. ε, ε, Ισπάνια. Mm -hmm. Έτσι, Το πήρε την πρώτη χρονιά η Τενερίφη. Και από τη Γαλλία πήρε κάποιε καλέ ομάδε. Από την Τουρκία λίγο. πήρε κάποιε ομάδε Έγινε λίγο δώρο. Έτσι, εκμεταλλεύτηκε το άνοιγμα των Τούρκων με τα πολλά λεφτά και πήρε αυτού που δεν πήγαν στην Ευρωλίγκα και στο Γυροπλ. Mm -hmm. Έτσι. Γιατί, α πούμε, η σήκτα, ε, την πρώτη χρονιά την πρωί είχε πάει στο Euro Cup, ξέρω, για να βγει στην Ευρωλίγκα Κάποιοι είχαν ένα τέτοιο στόχο. Mm -hmm. Τη δεύτερη χρόνια πάλι που κάπω, α το πούμε έτσι, και με τα λεφτά ανέβασε τα λεφτά τη αυτά που δίνει, mm -hmm. να χτυπήσει εκεί το Eurocap, το οποίο δεν δίνει αυτά τα λεφτά, έτσι, το Eurocap απλά βγάζει μια θέση στην Ευρώπη έδεσε ένα πυρήνα ομάδων που ξανά έπαιξαν στην ίδια διοργάνωση, ευτύχησε να γίνει το Final Four με, το, με τη Μονακόπνα, με τα Τεγαλία, με την ΑΕΚ, έγινε λίγο τόρο. Έτσι και τώρα τι κάνει. Η FIBA μπαίνει στη λογική τη Ευρωλίγκα και υπόσχεται συμβόλαια. Και... Έκανε ένα ανοίγμα... μέσα σε εγωγικά το προϊόν. Άνα, μπράβο. Έκανε ανοίγμα στην Αγγλία με τη Λέστερ. Mm -hmm. Έτσι. Την οποία τη βάζει κατευθείαν στου ομίλου. Δεν ξέρω ναι, αν την Νομίζω. Δεν ξέρω αν την δίνει και συμβόλαιο. Uh -huh. Έτσι ε, βάζει την Μπάμπερκ. Εσύ που έχει πάει από κύριε Φίλι Λέστερ, είναι η καλή ομάδα, έχει εικόνα. Εντάξει, έχει ένα καλό γήπεδο. Δεν, δεν, δεν είναι η Μάντζεστερ, δεν είναι η Μάντζεστερ. Όχι, καλή σπίσει. ομάδα είναι, δεν είναι η Μάντζεστερ Τζάιντ. <laughs> <Giants, laughs> αλλά είναι <laughs> καλή ομάδα. Ε, okay. Ε, και πρόσεξε τώρα, Να διαβάσουμε λίγο λοιπόν, τη λίστα της, ε, ευρω... ναι. το Euro Cup, τη ε, ανακοίνωση του Eurocup. Τη λίστα. Mm -hmm. Έτσι. Διάβασα την Ευρωλίκα, πει και το Eurocup. Λοιπόν, η λίστα του Eurocup είναι ο Ερυθρό Αστέρα mm -hmm. που είναι πρωταθλητή στην Σερβία. Ομάδα που ήταν στην Ευρωλίκα την προηγούμενη χρόνια. Β. Η Μόρναρ, η οποία νομίζω είναι το Μάρκο. Η Μόρναρ ήταν στο Champions League, αν δεν κάνω λάθο. Παρτιζάν. Δεύτερη χρονιά. Μονακό. Πήρε τη Μονακό τελικά η που Μονα... ήταν ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε. Ε, Βγάζει εδώ. Εγώ κρατάω ερωτηματικό για πολλέ. Σου λέω ότι η Μονακό ήταν ερωτηματικό γιατί παίζονταν μέχρι πριν λίγο καιρό. Που σε ποια από τις δύο διοργανώσει ναι, θα είναι. Ναι. Τώρα για να ναι. το ανακοινώ, τον Γιώργο, μάλλον έχει συμφωνήσει. Προφανώ. Ναι. Ναι. Λέω εγώ, προφανώ. Ναι. Ε. Η Λιμό, η Βίλερμπαν. Έτσι ουσιαστικά έχει τι τρει μεγάλε ομάδε Γαλλία το Eurocup. Άλμπα ε. και Ούλμ, τη δεύτερη ομάδα τη ε, Γερμανία. Εσύ κάτσε Περίμε, γιατί έχω μπερδευτεί. Η, η, και Φιλερμπάν δεν είναι ο Τόνι Πάρκερ. Ναι. Η Φιλερμπάν δεν ήταν να πάει στην Ευρωλίγκα. Ή ήταν να πάει από την άλλη χρονιά. Από, από την άλλη χρονιά. Από, από την άλλη τον χρόνο να πάει. Okay. πάσω. Έτσι και του Καϊλάνδη τη Φράγκφορτη. Έχει την Τρέντο, την Πρέσσα και την Τωρίνο από την Ιταλία. Έτσι η Τρέντο ο έχασε του τελικού από την ομάδα. Ε, ε, Αρμάνι, έτσι, η Τωρίνο μόνο που έχει το Λάρι Μπράουν σημαίνει ότι δίνει πολύ χρήμα. Για -hmm. ζητά τη Λιθουανία. Συνεχίζει. Η ε, Γκνά, η Γκντίνα, η οποία προφανώ είναι την Πολωνία από ό,τι καταλαβαίνω. Η Ζενίτ, η Ουνεξ Καζάν, ο κομματιστή Κούμπαν, Βαλένθια Ανδρών, Μάλαγα. Και η Μάλαγα. Το φαγα, και η Τουρκ Άγκαρα, Η οποία η Τουρκ Τελεκόμ είναι η ομάδα η οποία την προπροηγούμενη χρονιά είχε πέσει, ήταν η ομάδα του Τζέγκιν και του Μπάκνερ. Mm -hmm. Τότε που ήρθαν οι δύο, πώ γράφαν κάποιοι, παιχταράδε και ο Μακελιό και αυτά και παίζαν σε μια ομάδα η οποία είχε μία νίκη. Και έπεσε και λόγω χρόνου ουσιαστικά και τώρα έπεσε στη β' κατηγορία τη Τουρκία. Να να σου πω λίγο κάτι. Πε ότι η Τουρκ Τέλεκο, βρεφιλή, που προφανώ έχει λεφτά, κάνει μια ομάδα και βάζει στόχο να πάρει το Eurocap. Και σου λέει: Εγώ τη πάω δύο στο ποδάρι και το παίρνει. Και δεν ανεβαίνει. Θα παίξει την ευρωβουλία ομάδα β' κατηγορία. Δηλαδή τι μεγάλε τιμέ θα ζήσουμε, ρε φίλε. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ότι το Eurocap, αν ισχύει ο χάρτη αυτό, έχει από τα περισσότερα πράγματα τι καλύτερε ομάδε. Δηλαδή έχει τι καλύτερε ομάδε από τη Γαλλία, mm -hmm. από την Ιταλία, από τη Ρωσία, ε, από την Τουρκία. Γιατί η Τόφα τελικού έπαιξε. Ναι, από, ναι, την, βέβαια. από την Τουρκία, από τα Βαλκάνια, Ερυθρό, Τσεντεβίτα, Παρτιζάν. Mm. Έτσι. Την καλύτερη ομάδα, τη δεύτερη καλύτερη ομάδα τη Λιθουάνια. Άρα mm. έχει τι καλύτερε παλαιομάδε. Mm. Mm. Ναι. Το Eurocup. Και του έπαιζε λέει τι προσπαθεί να κάνει τώρα να δώσει συμβόλαια για να δελεάσει να μπει την Μπάμπερκ και τον Μπάμπερκ, πάρει ένα πενταετέ ώστε είναι στο χέρι σου εσύ επί πέντε χρόνια να το παίρνει και να παίρνει ένα εκατομμύριο συν έσοδα. Mm -hmm. Έτσι. Αυτό πρέπει να το δουν οι δικέ μα ομάδε. Εγώ λέω ότι πρέπει να διεκδικήσω συμβόλαια και οι δικέ μα ομάδε. Γιατί να παίρνει Μπάμπερκ συμβόλαιο και να μην παίρνει ο Πάο και ο Άρης. Ο Πάοκ που είναι σε μια πολύ καλύτερη οικονομική κατάσταση και έχει ένα, θα, θα έχει ένα ρόστερ, ο Άρη αυτή τη στιγμή δεν είσαι δέστη να διεκδικήσει τώρα ένα συμβόλαιο γιατί έκανε μια τραγική χρονιά την περσενή. Ήταν τραγική χρονιά. Δηλαδή δεν ήταν καλό για τον Άργη γιατί ο Basketball Champions League όπου άρχισε ε, και ξέρω εγώ. Έξι νίκε και πόσε ή Τρει νίκε και δώδεκα έτη, ξέρω εγώ. Έτσι. Μιλάμε σε κάποια. Για να δει και η Άργη θα πάρει συμβόλαιο. Εγώ, εγώ πιστεύω και στον Μπάκ θα προτείνω συμβόλαιο. Να σου πω λίγο κάτι. Είμαι σίγουρο, σίγουρο όμω ε, ότι παρά την όποια οικονομική κατάσταση του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Εγώ σου λέω που έχει μπει σε μια σειρά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Ωραία. Που είναι σε μια σειρά. Έτσι. Δεν είναι όπω ήταν πριν 7-8 που έτρεχε να μαζέψει τα σημάζευτα. Εγώ σου λέω τα τελευταία. Όχι τρία-τέσσερα. Τα τελευταία 2 χρόνια που έχει μπει σε μια σειρά. Ωραία. Και έχει βρει την άκρη του και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε ένα γήπεδο όχι γεμάτο να έχει σε κάθε μάτσο 8.000 κόσμο. Γιατί το πρωτάθλημα είμαστε τέτοιο που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά αν είχε ε, μια γερή βάση κόσμου στο γήπεδο του, αυτό που έχει ο Άρης για παράδειγμα, να σου το πω πολύ απλά. Yeah. Έτσι, που ο Άρης, ό,τι και να γίνεται στα μεγάλα παιχνίδια του γήπεδο του είναι γεμάτο, στα άλλα τα γύρω-γύρω έχει μια πολύ ικανοποιητική πλειότητα, θα πω εγώ, με βάση το τι διεκδικεί και το τι κάνει και το τι μπάσκετ παίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ο Πάοκ είχε κάτι ανάλογο στο γήπεδο του, θα είχε σίγουρη υπόθεση από το Eurocup, και μπορεί και η Ευρωλίγα να τον έβλεπε πολύ πιο ζεστά. Γνωρίζοντα βέβαια ότι στην Ευρωλίγα για να παίξει προφανώ και θέλει ένα πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Στο Eurogap, έτσι όπω είναι η διοργάνωση τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Πάο και ο Άριστα ήταν εκεί. πριν το Champions League, έτσι. Και μάλιστα και με μικρότερα μπάτζετ κατάφρανε αρκετά ανταγωνιστικοί. Και οι δύο. Εντάξει, ο Άριστα έχει μικρότερα μπάτζετ από τώρα. Οκ, τότε. Ήταν η πρώτη χρονιά του Λάσκαρη που υπήρχαν κάποια χρήματα. Okay. Αλλά ο Πάκου με μικρότερο μπάτσετ κατάφερε να περνάει σε κάποια επόμενη φάση. Δεν μπορούσε να προχωρήσει πέρα από του 32, γιατί ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί μετά έβρισκε πια τι πολύ καλέ ομάδε. Αλλά ήταν πάλι ανταγωνιστικό. Ε... Νομίζω ότι το Πάκου ισχύει αυτό. Γενικά πιστεύω ότι οι ομάδε. Η Ευρωλίγκα τέλο πάντων. Και όταν λέω Ευρωλίγκα δεν εννοώ μόνο την Ευρωλίγκα διοργάνωση. Εννοώ την Ευρωλίγκα και το Eurocup. Την ενδιαφέρει ξεκάθαρα το καθαρά εμπορικό κομμάτι. Αυτό την ενδιαφέρει. Πόσο εμπορική είναι η ομάδα. Ε, το αν είναι ομάδα που παίζει στη Β κατηγορία τη Τουρκία, όπω φαίνεται, έτσι, δεν, έτσι, την είναι την απασχολεί. Ωραία, την ενδιαφέρει είναι κάτι εμπορικό. Τα δικά μα τα μαγαζιά λοιπόν εδώ, και βάζω και την ΑΕΚ μέσα, δεν είναι εμπορικά. Στο yeah. βαθμό που θέλω. Ναι. ναι, δεν είναι εμπορικά. Πλην το 2 λοιπόν, επειδή είναι το πρωτάθλημά μα έτσι εδώ και 20 χρόνια, τα μαγαζιά, τα, τα μαγαζιά βάζω τι ομάδε έτσι μέσα εισαγωγικά, δεν είναι εμπορικά. Άρα λοιπόν δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον το, μεγάλων μεγάλο διοργανώσεων. Okay. Το, το BCL είναι κάτι διαφορετικό. Το BCL είναι κάτι το οποίο βρέθηκε στο δρόμο μα. Ήταν μια καινούργια διοργάνωση η οποία πήρε και, και, και λίγο παραπάνω τι ομάδα μα γιατί έδινε και κάτι. Σύμος το οποίο κάτι για ομάδε οι οποίε δεν έχουν κάποιο που ρίχνει χρήματα είναι κάτι και αυτό. Και αν προχωρήσει και μακριά, μπορεί και όλα να πάρει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Ωραία. Και είναι μια διοργάνωση η οποία και το επίπεδό τη και το γεγονό ότι είναι δύο χρόνια και τώρα πάει για το τρίτο δεν είναι κακή. Μην κορδευόμαστε. Δεν είναι καμιά διοργάνωση που βλέπουμε κανένα τρελό μπάσκετ. Ωραία. Μην μένουμε στην κυτρίνα του Final Four. Κακή δεν είναι. είναι Έχει πάρα πολλά πέθα να Απλά για μένα το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί συγκεκριμένη διοργάνωση. Ειδικά τώρα που ανακοινώθηκαν οι ομάδε, αυτέ εδώ που έβγαλε το Eurocup. Έτσι, πάλι είναι η τρίτη ομάδα. Ναι, ρε, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Βλέποντα τι ομάδε του Eurocup, έτσι. εγώ δεν θα σα παρόλε, θα σου πω. Zenit. Budget. Τρελό. Ομάδα πάρα πολύ καλή. Η Ούνιξ. Η Ούνιξ η οποία έχει και σχετικά πεσμένο μπάσκετ από τα προηγούμενα χρόνια. Λες, ναι. Πάλι μια. Λοκομοτίβ. Τι Λε, συζητάμε. Ξαναλέω. Η Βαλένθια, αυ... η Μάλαγα. Εγώ, εγώ περίμενα το μπάσκετ τη Ευρωλίγκα λίγο να χτυπήσει τι ομάδε αυτέ. βλέπω όμω ότι από τα περισσότερα από τα θύματα έχει τι καλύτερε ομάδε. Πάλι. Και απουσιάζει η Ελλάδα. Παντελώ. Είναι αυτό που λες εσύ ότι δεν είναι εμπορικά με τη λογική που σκέφτεται η Ευρωλίγκα τα εμπορικά. Έτσι. Απ' την άλλη βέβαια όμω θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι δικές μας οι ομάδες έτσι βασιστήκαν στο γεγονό ότι, ότι η FIBA δίνει κάποια στάντα λεφτά τα οποία είναι πολύ λίγα τώρα 25 και 50 χιλιάδες για προκρίσεις και ομίλους και σου λέει γιατί να τρέχουμε στους άλλους και να παλεύουμε να πουλήσουμε το όνομά μας και το brand name μας κάτσε εδώ θα παίξω στον όμιλο θα πάρω 25 τα θα προκρίσω θα πάρω άλλα Ούτω ή θα παίξω με κάτι χέλιου και κάτι back and beers και κάτι περίεργου. Γιατί να πάω να παίξω δηλαδή με την. Δηλαδή τώρα σκέψω έναν όμιλο. Εγώ, σε... ένα εγώ, νόμιλο, εγώ να σου κατι κάτι. Mm -hmm. Ερυθρός Αστέρας... Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, πόσο έξι έχει το γύρο κάπου. Στην αρχή νομίζω έχει έξι. Έξι, ωραία. Μήπω έχει αυτό και μετά έχει έξι. Δεν θυμάμαι, τέλο πάντων. Ερυθρό Αστέρα, Ούνιξ Καζάν, Γαλατά Σαράι. Έτσι. Και Άλμπα. Και παουκ ναι. Δεν θα πήγαινε ο, ο Παοξή να δει αυτά δε τα μάτσα. Δεν θα πήγαινε λόγω. με τον Ερυθρό Αστέρα. Σίγουρα να δει με τον Ερυθρό Αστέρα. Με τη Βιλερμπά δεν θα είχε δύο χιλιάδε κόσμο. Όχι, με τη Λιμόζια παίξει ο Παοξή πριν δύο χρόνια. Με την Γαλατά δεν θα πήγαινε ο κόσμο. Θα πήγαινε. Γιατί τώρα αν τον βάλει να παίξει με τη Χέλιο Σάν δεν θα πάει ο Παοξή. Θα πάνε μόνο οι πολύ φανατικοί μπασχετικοί. Ναι. Όπω και στον Άρη. Ποιοι πήγαν με τη Χέλιο Σάντ. Ποιοι πήγαν με του Μπάκεν Ποιοι πήγαν με τη Φραγκφούρτη. Το ίδιο είναι να έρθει η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ και να σκάσει μύτη και ο, ο Γάλλο εδώ. Τόνι Πι. Ε, ή να παίξει με τη Γαλατέ, να παίξει με την Παρτιζάν. Οι ομάδε μα δυστυχώ είναι έξω από το χώρο και στα δύο. Και στα δύο είναι έξω από το χώρο. Ακολουθούν τι ακολουθούν, ή την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, παιδιά, δεν έχει ανάγκη που θα παίξει. Έλεγε τον Αγγελόπουλο. Η ΑΕΚ έχει τον Αγγελόπουλο. Δεν τη νοιάζει αν θα παίξει στο EuroCup ή αν θα παίξει στην, στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ δεν θέλει να παίξει στην Εβολία γιατί ο Αγγελόπουλο δεν θέλει να βάλει Καταρχάς, 6 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται στην ΑΕΚ. Είναι ολοφάνερο Έτσι. παρότι θα είναι Ο Αγγελόπουλο είναι ξεκάθαρο περιμένει να δει τι θα γίνει με του άλλου Αγγελόπουλου. Αν δει ότι ο Ολυμπιακό σιγά σιγά κατεβάζει την κατάστασή του, την οικονομική, εγώ πιστεύω θα ρίξει. Άρα, μπράβο. Στη λογική και του να μπω στου δύο. Στον πα και πιστεύω. Άλλη κουβέντα αυτή. Εκεί μετά είναι μια άλλη κουβέντα πάλι που πρέπει να γίνει. <σχυκλί> Αλλά εκεί υπάρχει εγκλόπλο. Εδώ μιλάμε με τα δικά μα <σχυκλί> τα δεδομένα. Από το να δει τι γίνεται, δηλαδή τρελαίνω με καμιά φορά, Νικό. Πραγματικά που έφτασε ο Άρη. Έφτασε ο Άρη σε σημείο να παζαρεύει με, την, με τον Μπάσκετ που τσέπε Λίνγκ αν θα παίξει ο Μίλου υποκριματικά. Που τον Μπάσκετ που τσέπε Λίνγκ αυτή στιγμή, το ξαναείπαμε ότι με βάση τι εξαγγελίε του, έχει τρει ομάδε από την Ελλάδα που βάση βαθμολογία είναι ο Πάοκ, ο Προμηθέα ε, και το Λαύριο. Και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι κάτοχο που άρα έχει το δικαίωμα να παίξει πάλι στην τη διοργάνωση. Το έχει αυτό. Mm -hmm. η, ο κάτοχο ξαναπέζει χωρί θέμα. Και πάει το Λαύριο. Και ο Άρης τώρα παλεύει να μπει ή προκριματικά ή ο Μήλος. Προκριματικά δεν το συμφέρει να μπει τον Άρη γιατί δεν μπαίνει λεφτά και έχει και τα έξοδα από, από τι μετακινήσει και όλα αυτά. Ας δεν μπορεί να μην περάσει. Και σου λέει πάμε στου ομίλου να πάρουμε και 25 και να κάνουμε και 5 μάτσε. Και όλα καλά. Είναι λογική αυτή, ρε παιδιά. Δεν είναι λογική αυτή. Και κλείνει και την πόρτα. Εντάξει, ο Λάσκαρη την έκλεισε την πόρτα αυτή. Ο Μεγιστάνα έκλεισε την πόρτα τη Ευρωλίγα για τον Περτομέο. Δεν μα άρεσε ο Περτομέο. Γιατί πήγε με τον Λάσκαρη. Άμα δεν να κάνει ομάδα και να παίξει στην Ευρωλίγα, μπε τώρα στο Eurocup. Κάνει μια ομάδα με δύο εκατομμύρια και βλέπουμε. Ναι. Ο άλλο έδελε με ένα εκατομμύριο μπάζε να πάρει τριτέ. Δεν γίνεται, λέει, Λάσκαρη, έτσι. Δεν γίνεται. Ε, Πάντω, στο, στο κομμάτι του Πάοκ, εγώ πιστεύω ότι έτσι όπω είναι ο Πάοκ σε αυτή την κατάσταση την οικονομική και με τη συγκεκριμένη. Ε, το συγκεκριμένο μπάζι, συγκεκριμένη διοίκηση και όλα αυτά. Το τσάμπιο δεν είναι μονόδρομο. Ναι, έτσι πως φαίνεται. Είναι ναι. ξεκάθαρο. Yeah. Τώρα, αν θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποιο που θα ρίχνει χρήματα ή τέλο πάντων θα είναι σε μια θέση οικονομικά να ανέβει πολύ, να βρει ένα χορηγό καλή ώρα που θα δώσει 2 yeah. εκατομμύρια το χρόνο, λέω ένα παράδειγμα ε, που δεν φαίνεται να γίνεται κάτι τέτοιο τότε εκεί είναι μια άλλη κουβέντα που μπορεί να ανοίξει. Οκ, okay. αλλά ο Πάουκ που είναι σε μια συγκεκριμένη κατάσταση οικονομικά και βλέπει ότι ακόμα και τώρα βγήκε τρίτο ε, φέτο και πέρσι ανέβασε τον μπάτζα του και του χρόνου άντα θα ανεβάσει λίγο παραπάνω. Το τσάμπερ δεν είναι μονόδρομο. Και βέβαια να πούμε εδώ πέρα, λε ή όχι μονόδρομο. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο νομίζω η απάντηση είναι ξεκάθαρη είναι το Eurocap ασχολήθηκε με τι ομάδε μα. Νομίζω ότι ασχολήθηκε. Νομίζει. Εγώ πιστεύω, ε, ο Νίκο. Ότι... Σίγουρα είναι... ασχολήθηκε με ΑΕΚΠΑΟΚ. Δεν ασχολήθηκε, εγώ πιστεύω. Ε, πάρα ε, πολύ. Δε, 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 δεν έσυσε και τα ρούχα του. <laughs> Αλλά ναι. ασχολήθηκε. Εγώ πιστεύω δεν ασχολήθηκε καν με Άρη. Έτσι, με <σχεσίλιο> πάω. Τον Άρη δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει <σχεσίλιο> μια, μια, φιλολοσ... μια επαφή. Να είχαμε, να λέγαμε. Την Άκη θα την ήθελε γιατί είναι κάτοχο τη Σάμπερ Link Και με αυτό το λόγο μπορεί να πικάρει τη feedback Ξέρει, άμα πάρει Είτε, ναι, είτε. Διά, φυναλιζε, νομίζω, να έτσι να το πω έτσι. Εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά δεν ασχολήθηκε το EuroCup με τι ομάδε μα γιατί είναι αυτό που είπε πριν ότι δεν είναι τόσο εμπορικέ και γιατί και οι ίδιε <είλαια> δεν προσφέρουν κάποια <είλαια> πράγματα. <είλαια> δεν κυνηγάνε τον brand name. Και μετά πάμε στο πρόβλημα του ελληνικού πεταθλήματο που έχει να κάνει με το γιατί δεν είναι εμπορικέ. <είλαια> <ελαια> όλοι στο μέλλον. Εκεί γιατί κάνουμε αυτή την κουβέντα και φάγαμε τώρα μία ώρα και τη συζητάμε. Για να καταλάβετε κι εσεί ο απλό κόσμο, οι ακροατέ, οι φίλαθλοι ότι καλό οι ομάδε μα ναι, να λέμε brand name είναι ο Πάο, ο Άρης είναι brand name. Το θέμα είναι πώ τα αξιοποιούν οι ομάδε τα brand name, γιατί αυτοί τα αξιοποιούν. Και αυτοί φέρνουν λεφτά, αυτοί που είναι στι διοικήσει, αυτοί όλοι. Δυστυχώ, δυστυχώ για κάποιου λόγου, έτσι, γιατί εγώ πιστεύω είναι διαφορετική λόγη στον Πάο και διαφορετική στον Άρη, δυστυχώ καμία από τι ομάδε μα δεν κάνει αυτό που πρέπει με το brand name. Ο Άρη δεν το κάνει γιατί έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με το Μεγιστάνα που δεν ήθελε γιατί εντάξει είχαμε πολλά λεφτά και δεν ήθελε να τα κάνει αυτά. Ο Πάοκ επειδή έχει καεί, πώ το λέει, έχει καεί από το χειλό φυσάκι του γιαούρτι ναι. με άλλου μεγιστάνε που ήρθαν και χρεώσανε. Σου λέει ο Πρέλεβιτ, έχουμε χρέη ακόμα, δεν υπάρχει κανεί να βάλει λεφτά. Είμαι εγώ εδώ με του άλλου, οπότε σιγά σιγά το πάμε το έργο. Ναι. Αναγκαστικά ε, και, δεν, και, και φοβάται να ρισκάρει να πει να πάω στο Eurocup το οποίο δεν έχει στο size εδώ το μπάσκετ από το Champions League, έτσι, και να βγω στην αγορά να πουλήσω το όνομα ΠΑΟΚ. Σου λέει πάμε στα σίγουρα τώρα και βλέπουμε. Για μένα είναι λάθο και αυτό. Αλλά τι να κάνει όταν Αλλά δεν είναι έχεις έχει κάποιο να πει. Μονόδρομο ναι, yeah, είναι. Όταν έχεις καεί... είναι... Είσαι αναγκασμένο να το, το κάνεις. Και όταν έκανε 6 χρόνια να βγει από τα χρέη. Ναι. Που φορτώσαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήρθαν πάλι και κάναν ομαδάρε και ξαφανιστήκαν σε ένα βράδυ. Έτσι. Ναι. Δεν λέμε ότι είναι σωστό. Από το, το συμβόλαιο το συμβόλο έτσι, που υπογραφεί Προκριματικά Ευρωλίγκα. Και στον Άρη, και στον Άρη όταν υποτίθεται ήρθε ο άνθρωπο με τα λεφτά και έλεγε ότι έλεγε αυτά, όλοι λέγανε ο μπράβο, μπράβο και δεν έχουμε ανάγκη εμεί τον Περτομάτο και δεν έχουμε αυτό και δεν έχουμε εκείνο. Και μπήκαμε μέσα στο γύρο. δεν μπήκαμε μέσα στο γύρο γιατί δεν πήγε να πάρει μια διαφήμιση. Δεν πήγε να πάρει μια διαφήμιση. Πώ θα γίνει. Έπαιξε με Αρμάνι Μιλάνο που την ξέρει όλη η Ευρώπη Μιλάμε πασχετικοί έτσι. Μην μπερδεύεστε. Mm -hmm. Και δεν έχει ένα χορηγό στο γήπεδο. Στο, στο δεν έχει ένα χορηγό. Τα Λά. λέμε όλα αυτά, κάνουν μια εξήγηση να καταλάβετε όλοι σα. Γιατί πολλοί λόγο γίνεται για τα brand name, το brand name, το brand name. Ακούω ότι λέει, α, υπάρχει ένα. Γιατί δεν βρίσκεται επενδυτή. Το μπάσκετ μπορεί λέει, θέλει τον Άρη, θέλει αυτό. Παιδιά, όλα έχουν έρθει. Το θέλει εντάξει, δεν το θέλει. Δεν το του δώσει και ένα εκατομμύριο για να παίξει το μπάσκετ Η Φίμπα έχει και άλλε ομάδε. Άμα ήταν ο Άρης ε, για να χτυπήσει το τίτλο, ναι, θα τον ήθελε. Τώρα έτσι όχι, δεν πολύ καί, γιατί θα πω εγώ να πάρει τον Άρη. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Ναι, είναι brand name ο Άρης. Είναι brand name, αλλά έτσι πως πάει στο ρε με τον Άρη και τον Μπάζε για αυτά που θα κάνει, θα είναι πάλι μια ομάδα που δεν θα περάσει στην επόμενη φάση. Τι να την κάνει, τι να πουλήσει δηλαδή τον Μπάζε και τον Ζάμπρος από αυτό. Πάλι ο Αλεξάνδρος θα πουλήσει, Αλεξάνδρος θα πουλήσει μόνο. Τον Πάοκ τον θέλει γιατί ο Πάοκ θα προχωρήσει λογικά. Έτσι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε στο, στο, διάλειμμα. Μπήκαμε ουσιαστικά στη δεύτερη ώρα και τραβήξαμε και λίγο παραπάνω. Ε, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να, να πούμε περισσότερα, να πάμε λίγο και στα ρεπορτάζ ότι υπάρχει, γιατί όπω και το κάνουμε. Ε, έστω και με αργά βήματα, έστω και χωρί πολλέ πολλές, πολλές κινήσει. Έχουμε μπει στο μεταγραφικό κομμάτι. Να δούμε λίγο τι γίνεται γενικά, γιατί υπάρχουν ομάδε που κινούνται. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Δεύτερη ώρα που είχαμε μπει και πριν το διάλειμμα. Ουσιαστικά, αλλά τώρα έχουμε μπει ουσιαστικά. Θα ήταν πολύ ωραία, παιδιά, κάποιε φορέ να είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα στα διαλύματα. Να <laughs> ακούτε τι κουβέντε που κάνουμε μεταξύ μα. Αλλά είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται στο αέρα. Δυστυχώ. Δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε όλα. Κάποια στιγμή μπορεί να πούμε για κάποια πράγματα που λέμε έτσι μεταξύ μα και όλα. Κοίταξε, η αλήθεια τα περισσότερα τα λέμε. Ωραία. Το θέμα είναι Απλά κόσμος... είναι κάποια που δεν, δεν, yeah. δεν λέγονται. Εντάξει. Ε ίσω άμα τα πούμε για αυτά να επικράνουμε λίγο περισσότερο παράγοντε κόσμο. Ναι. Γιατί για όλου. Ναι. Για όλους. Και για το συνέβη μα, έτσι. Το συνάδελφο δεν το βγάζουμε την απ' έξω. Και εμεί οι δημοσιογράφοι έχουμε τα, τα γάλα μα και τα κακά μα. Όπω όλοι οι κλάδοι, όπως όπω όλε δουλειέ. Έτσι κι εμεί έχουμε τα, καλά και τα κακά. Το συνάδελφο μα ναι. ότι αυτή την εποχή ε, ζει έτσι την. Ε... Εντάξει, τώρα είναι για μα. Ναι, ε, ναι, είναι η καλύτερη εποχή Ωραία. <τυσμίου> Απλά θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ωραίο. Ε, 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 εγώ καταλαβαίνω ότι πλέον λόγω του ίντερνετ και τη αμεσότητα που υπάρχει γράφονται πολύ περισσότερο νόμοι από την παλιότερα. <τυσμίου> <τυσμίου> Απλά ένα θεμελιώδη νόμο τη δημοσιογραφία όταν δηλαδή έχει μια πληροφορία να προσπαθεί να την διασταυρώσει. <τυσμίου> ωραία. Αν εγώ μιλήσω με τον Μουρελί και μου πει ο Πάοκ παίρνει το τάδε, πολύ ωραία είναι μια πληροφορία. Ωραία. Αν δεν τη διασταυρώσω, Πάει να πει ότι δεν γράφεται. Εκτό αν το έχει τόσο πολύ εμπιστοσύνη. Ναι, το... εκτό αν το είναι ρε παιδί μου, τι να πω. Εκτάξει, ξέρω εγώ. να το Αν ακούσει κάτι, ναι. Ναι. <laughs> ναι. Κοίτα, ναι το κακό, ξέρει ποιο ναι, αυτή την περίοδο και είναι μεταγραφική και θα το φάμε και αυτό κι εμεί με τα μεταγραφικά. Ε, είναι ότι παλιότερα έλεγα ότι ο κόσμο πρέπει να φιλτράρει αυτά που ακούει και στην πορεία να κρίνει αν ένα δημοσιογράφο είναι καλό με βάση την, τη σταθερότητά του στο ρεπορτάζ και στι απόψει του. Έτσι βασικό και τα δύο για μένα δηλαδή το πώ σταθερό στο να δώσει κάποιε ειδήσει ή να είσαι κοντά στο ρεπορτάζ ε, και το πώ σταθερό σε απόψει σε κάποια πράγματα. Έτσι. Γιατί το να είσαι σήμερα ε, γιουβέτσι και αύριο κοκορέτσι ναι. δεν ναι. δείχνει σταθερότητα. Ναι, το θέμα ναι, είναι ναι. να είσαι γιουβέτσι, από το γιουβέτσι όμω να πα μετά λίγο στο κρεταράκι με κρέα και πάει λέγοντα. <χει> δηλαδή να αλλάξει λίγο, αλλά να αλλάξει λίγο ε, αλλά με βάση, πάνω στην ίδια βάση. Έτσι, ε, το κακό είναι τώρα ότι ο κόσμο έχει γίνει ε, τα ε, συζητήσαμε και πέρσι. Ότι και ο κόσμο, και ευτυχώ ελπίζω να τα περσινά, ειδικά ε, αυτά που πέρασα και εγώ, όπω πολύ σαν να στον Άρη στο ρεπορτάζ, με του το Λάσκαρη, όπου ο κάθε ένα έγινε δημοσιογράφο. ελπίζω ε. κάποια στιγμή να καταλάβα κάποιοι ότι δεν είναι ρε παιδιά. Δεν είναι. Έχει μια δουλειά. Εσύ που γράφει το Βεζό, έχει μια δουλειά. Είσαι, ξέρω εγώ, υπάλληλο σε μια εταιρεία, είσαι, ξέρω εγώ, υδραυλικό, ε, ξέρω εγώ, είσαι αγρότη, οτιδήποτε είσαι καλό αυτό που κάνει και από αυτό ζει. Δεν μπορεί να είσαι και δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο είμαι εγώ. Όταν εγώ δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, εσύ έχει το δικαίωμα και την δυνατότητα, αν θέλει, είτε να με κλείσει το ραδιόφωνο τώρα που με ακού, είτε να μην διαβάσει την εφημερίδα που εργάζομαι, είτε να μην διαβάσει το site που εργάζομαι. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να, να μπαίνει στη λογική να τα φιλτράρει αυτά. Όλα που λέει ο καθένα μα εδώ από, από το μικρόφωνο που γράφει ένα site. Έτσι. Γιατί τα μεταγραφικά πλέον Αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά τώρα, όπω επίση και με το Ιντερνετ και με τα site, όλοι θέλουν να πάρουν τα κλικ. Πολύ ωραία. Μαζί σα. Τώρα, τώρα Έτσι, Φυσικά. δηλαδή, τι να λέμε τώρα, εδώ, αυτά, ζούμε και στην εποχή των fake news. Έτσι, που ο καθένα γράφει κάτι, βάζει μια φωτογραφία. Εδώ προχθέ τώρα, για σοβαρό θέμα, και θα το κλείσω εδώ, σοβαρό θέμα Μιλάμε μιλήσαμε για θάνατο. Για θάνατο βάλανε φωτογραφία από πεθαμένη γυναίκα στην Αγγλία. Πού ήταν πιτσερικάδε από πάνω τη και, και βγαίναν φωτογραφίε, ζωγραφίε του στο σώμα τη, γεννητικά όργανα. Και υπήρχε site στην Ελλάδα το οποίο έβαλε φωτογραφία και λέει να νεκρός στα επεισόδια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, fake news. Mm. Απίστευτα πράγματα. Βάλαν φωτογραφία από πάρκο στην Αγγλία. Πάμε να τη δει όλη τη φωτογραφία, βέβαια, είναι να, και να του πιάνει του άλλου και να του δένεις. Εκεί τα αυτούς που βγαίνουν φωτογραφία Είναι άλλοι νεκροί και άλλοι βγαίνουν φωτογραφία selfie Αλλά θέλω να καταδείξω την ιστορία των fake news Που αυτά τα fake news Προκλήθηκαν και βγήκαν και έχουν πάρει τόσο τέτοιο Γιατί ο κόσμος τα πιστεύει και τα θέλει Έτσι είναι Έτσι. Όπως έτσι. το ίδιο πράγμα γίνεται και με τη δημοσιογραφία, Με τις μεταγραφές, με τα ειδηγητικά και όλα τα σχετικά Έτσι, προσοχή παιδιά Και από εμάς ότι ακούσετε εδώ από την εκπομπή Να είστε προσεκτικοί να μα κρίνετε, να δείτε στη διάρκεια του καλοκαιριού τι θα, πώς θα κυλήσει το ρεπορτάζ και από εδώ από την εκπομπή. Έτσι και να πείτε ότι α, εντάξει τα παιδιά αυτά έχουν μια σταθερότητα στο ρεπορτάζ, στι απόψει του έτσι είναι σοβαρή, είναι σωστή, του ακούμε. Α, είναι ξέρω εγώ καραγκιό, δεν του ακούμε. Ή ξέρω εγώ, μιλάνε πάλι για μπάσκετ, εγώ θέλω μπάλα. Ναι, οκ. Okay. Έτσι. Ο, ο, ο καθένας α, Στο δικό μα το <laughs> κομμάτι, <laughs> το ξαναλέω, επειδή είμαστε σε φάση μεταγραφών και όλα αυτά. Ε, είναι αυτό που λένε όπου ακούσουν μικρά πολλά κεράσια κάτω από το λίγο στη βασικό. λίστα του τάδε ο τάδε. Μία φορά, μία μέρα. Την άλλη μέρα ξανά. Άλλο στη λίστα του Τάβδη. Ε, μια βιβλιοθήκη 5-6-10, ρε παιδιά. Ωραία. Ε, σε κάθε ομάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ε, 50 παίχτε που είναι σε λίστα. Όπω πριν που μίλησα με ένα τηλέφωνο, ναι. στη λίστα του Άρη είναι οποιοδήποτε Έλληνα παίχτη είναι ελεύθερο. Να γράψει δηλαδή ο Μουρελί τώρα σήμερα. Δηλαδή. Γράφτηκε, όχι, υπήρχε συνάδελφο uh -huh. ο οποίο έγραψε 16 ονόματα. Αμέσω ξένο. Ε, ναι, ότι όλοι αυτοί ενδιαφέρουν τον Άρη. Και yeah, okay, okay. 16 ξενών. Και τον είπα, καλά έκανε. Έτσι πω είναι η ιστορία και η πίεση για αυτά, καλά έκανε. Όλοι ενδιαφέρουν. Ναι. Yeah. Όλοι ενδιαφέρουν τον Άρη. Όποιο ξένο είναι ελεύθερο και έχει το letter of clearance στην Ελλάδα και όποιο Έλληνα είναι ελεύθερο, ενδιαφέρει. Yeah. Γράφει α πούμε το όνομα του Τζιαράκη. Ενδιαφέρει φυσικά. Δεν ενδιαφέρει. Είναι ένα Έλληνα <laughs> σέντερ ο οποίο. Τώρα το ενδιαφέρει με το προσεγγίζω και μιλάω μαζί του για συμφωνία, έχει κομματάκι διαφορά μεγάλη. Έτσι. Το προσεγγίζω και μιλάω με τον Τζιαράκη και μιλάμε για λεφτά και ξέρω εγώ το λέω έλα κάνε ράνε δείξε με το ενδιαφέρον για τον Τζιαράκη είναι την από, εδώ μέχρι το, μέχρι το Πεκίνο η διαφορά. Έτσι. Εκείνο το θέμα εμένα. Ε, τάξε, εκείνο το, το θέμα. Νίκο, δεν να Εκείνο το ζήτημά μου ότι στη λίστα, πολύ ωραία, από τη λίστα αυτή υπάρχει κάποιο ο οποίο ενδιαφέρει όντω. Υπάρχει κάποιο για τον οποίο. Αυτό Αυτό το θέμα με τι λίστε ειδικά είναι. Είναι Εντάξει, τώρα μαγκάσουμε και πούμε. Ο, εντάξει, φυσικά δεν θα πω και ονόματα, αυτό εννοείται έτσι. Ναι, ναι. Αλλά. Εντάξει, κάποτε πήγανε άνθρωποι που είπαν λίστε γραφείων και γράφανε τη μέρα δύο ονόματα. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Ναι. Αποκλείεται. αυτό λέω ότι όλα αυτά είναι στη του κόσμου. Αν εγώ δεν κάνω καλό ρεπορτάζ και αυτό που παρουσιάζω είναι ότι να είναι. Δηλαδή βγαίνω εγώ και λέω ο, ξέρω, ο Άρης θέλει τον τάδε που ξέρω το κασέ του είναι 130, 120. 100.000 100 ευρώ και ξέρω ότι ο Άρης δεν μπορεί να τα δώσει αυτά λεφτά ό,τι και να μου λένε παιδιά είναι και λίγο λογική το έχω ξαναπεί ας πούμε έχω αναφέρει ξανά το θέμα του Μαγκή στον Άρη λένε θέλουν τον Μαγκή ο Μαγκή από την, απ την Κίμη ζήτησε που πρόσεξε η Κίμη πληρώνει 30 δεν πληρώνει πρώτη του μήνα. Ναι, ναι. Πληρώνει 30 σωστά, του προηγούμενου Πολύ σωστά. μήνα. Ο Μαγκέφτη γκίμι ζήτησε 120. Σοβαρά μιλάς! Ποιος είναι αυτό; φίλε μου! Ζήτησε 100, κάλαξε 120, κάλαξε. 120. Κάλαξε. ξέρω κάπου το 110. Πώς να, να πω εγώ ότι ο Άρης θέλει το Μαγκέφτη, όταν ο Άρης 100 θα δώσει σε δύο παίχτε. Σε δύο θα δώσει 100 ο Άρης. Γιατί το μπάτζο δεν είναι στην τιμή του Άρη, είναι 400 του Πώς να πω εγώ ποτέ ο Άρης θέλει τον Μαγκέφτη. Ότι τον θέλει, το θέλει. Ναι, άμα πει τον Αγγέλιο, τον θέλει στο μάγκε, θα σου πει τι, φυσικά τον θέλω. <laughs> άμα του πει θέλει τον Κέβιν Τουράντ, φυσικά τον θέλω. Το θέμα είναι ότι από το θέλω μέχρι την πραγματικότητα υπάρχει μια διαφορά. Ναι. Από την προσέγγιση και, το, και, τον θέλω. Εκεί λοιπόν η δική μα ναι. δουλειά που πρέπει να γίνεται σωστά. Για να πει ότι σωστό. ναι, μεν ενδιαφέρει. Ωραία. Ε, κάτσε. Ο Παπαπέτρο θα μιλήσει στο Ολυμπιακό. Παπαπέτρο Παπα λέει: Μιλάμε με τον Παναθηναϊκό. Πολύ ωραία. Εδώ πολύ και καιρό, ωραία. Εδώ και ένα καιρό. ρεπορτάζ που πήρε το μάτι μου ήταν ότι έχει πρόταση από τον Παναθηναϊκό και δεν έχει συμφωνεί στο οικονομικό να αυτά που θέλει. Ναι. Αυτό, ναι, είναι ένα ρεπορτάζ ενδιαφέρον. Είναι ένα ρεπορτάζ, ρε φίλε. Δηλαδή, ναι. κάποιο ο οποίο το διαβάζει, ωραία, σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχει κάνει πρόταση ο Παναφυναϊκό και δεν δίνει τα που θέλει. Αυτό είναι ένα ρεπορτάζ. Το ότι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού και τον ενδιαφέρει και όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ. Επίση, τώρα παράδειγμα, λέμε Τελειώνει ο, ο πέμπτο τελικό του Ολυμπιακού, χάνει το παιχνίδι. Και δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι και γράφεται. Ενδιαφέρει ο τριγκέρι και ο πλάθα. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Ωραία. <laughs> συγγνώμη. Ο Ολυμπιακό είχε τελικού και οι Αγγελόπουλοι ψάχνουν τον επόμενο προπονητή. <laughs> Εγώ σου λέω και να τον ψάχνανε. Ε, αυτό είπαμε, είναι το, το κλικ. Είναι το το, το κλικ. κλικ, γιατί μιλάμε για προπονητέ που ήταν στην Ευρωλίκα. Είναι ελεύθερη, Ωραία. Και μπαίνει. Ε, αυτό δεν είναι, δεν είναι ενημέρωση. Εκείνη το θέμα με μένα. Αυτό είναι που μου, μου <laughs> γυρνάει <laughs> το μάρα. <laughs> Εδώ είπαμε είναι. Ε, και, το, και δυστυχώς και η δουλειά μας έχει γίνει έτσι στη σύγχρονη εποχή Που εντάξει, υπάρχει το... Ε, Πολλοί βάζουν την ποσότητα, από την ποιότητα δυστυχώς Γι' αυτό ξαναλέω και πάλι όλη η δύναμη Σε πάρα πολλά θέματα η δύναμη είναι στον κόσμο φυσικά Έτσι το θέμα είναι κατά πόσο το ξέρει ο κόσμος και το κυνηγάει και σε αυτό το κομμάτι ακόμα η δύναμη είναι στον ακρότη ή στον τηλεθεατή ή στον αναγνώστη ή στον. Πώς το λέ, ανα, αναγνώστη λέμε και αυτόν στο Ιντερνετ. Έτσι. Απλά είναι τα γράμματα, παιδιά. Ό,τι ακούτε, φιλτράρε τέντα, βάζετε στο μυαλό σα και αναλόγω αποφασίζετε αν είναι σωστά ή όχι. Αυτό που βλέπετε πολύ Έτσι. στη λίστα και στο ενδιαφέρον και δεν ξέρω λοιπόν, τι. Ε, ε, μια, δύο-τρει. Δύο, εντάξει, αυτό τώρα σήμερα κομπίνει λίγο γενικών. Ε, ε, είναι ε, εντάξει. Ε, αλλά κοίτανε τι γίνεται. Το κάνουμε αυτό για ποιου λόγου. έτσι. Mm -hmm. Ε, φάγαμε, ας πούμε, το πρώτο κομμάτι τη ώρα για ασχοληθήκαμε με Eurocup, Πάσκεπο, Τσάπο, Λέγκα και σχετικά. Για να καταδείξουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που θεωρούμε ότι υπάρχουν στι ομάδε μα. Το θέμα εμπορικότητα, το θέμα brand name, το θέμα εκμετάλλευση όλων αυτών που λέμε εμεί brand name, το θέμα πραγματικότητα για τι ομάδε μα. Όσο ωραία και να τα βλέπουμε εμεί, οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, οι φιλάθλοι, το θέμα είναι τι ισχύει στην πραγματικότητα σου, νόμου τη αγορά. Το να λέω εγώ ότι ο Άρη ή ο Πάουκ είναι μεγάλα brand name. Η αγορά καμιά φορά δεν πιστεύει το ίδιο, παιδιά. Γι' αυτό συζητάμε εδώ, για να, σας, για να μπορέσουμε να βάλουμε σε μια λογική να βλέπουμε όλοι μα τα πράγματα καλύτερα. Γιατί ωραία τα μεγάλα λόγια, τα παχαιολόγια. Από εδώ δεν τα ακούσατε ποτέ από αυτήν την εκπομπή. Ούτε παχαιά λόγια, ακούσατε ούτε μεγάλα, ούτε ωραία λόγια. Για να, να καλμάρουμε όλε τι πλευρέ. Πραγματικότητα είναι. Γι' αυτό πήγε σήμερα, δεν το είχαμε αποφασίσει. Παρ' μα πήγε εκεί γιατί και οι δύο, και εγώ και ο Νίκος, Έτσι, έχουμε αυτό το, 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 το μικρόβιο, αν δε μέσα. Να αναλύσουμε μια κατάσταση η οποία ε, θα τη βρούμε μπροστά μα κάποια στιγμή. Έτσι, στον Άρη, δηλαδή, α πούμε, τη βρίσκουμε μπροστά μα ήδη. Στο ρεπορτάζ. Και κάποια στιγμή μπορεί και στον Πάουκ να τη βρει μπροστά του. Και ο ΠΟΚ. Αυτό με το brand name και το όνομα και το, 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 το. το, το. Έτσι. Mm -hmm. Και αυτό βέβαια με το ρεπορτάζ είναι μια, αν θέλετε, ένα οδηγό για το καλοκαίρι που θα έρθει, που ξεκίνησε ήδη και έρχεται, στο θέμα ε, ρεπορτάζ, ονόματα, ε, συμμετοχή τον, του κόσμου, σαν τα τηλεπαιχνίδια. Εγώ δεν αντιλέγω. Κάποιοι φίλοι μπορεί να έχουν κάποια κονέκια να έχουν ένα όνομα και να ξέρουν κάτι παραπάνω. Η δουλειά του όμω δεν είναι αυτή. Το να το γράψω εγώ θα πάρω κάποιο στο λαιμό μου, αλλά δεν θα εκτεθώ. Εγώ επειδή κάνω αυτή τη δουλειά θα εκτεθώ όπως ας πούμε σήμερα στο σχολείο μου, στο Λαμπαοτάρη, έγραψα κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν. Έτσι. Θεωρώ, α πούμε, ότι ο κ. Γουλένο πρέπει να μιλήσει στον κόσμο του Άρη. Και εξήγησα για ποιου λόγου πρέπει να μιλήσει στον κόσμο του Άρη. Έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνε και παραπάνω. Και ο κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή τι βλέπει, παίχτε που υποτίθεται είναι στη λίστα να φεύγουν. Και όπω γράφω σήμερα στο κείμενο, κανεί από αυτού που φύγαν δεν είναι στη λίστα του Αγγέλου για να μείνει. Και όχι μόνο για αγωνιστικού λόγου. Ο Τσαρέλ, για παράδειγμα, δεν ήταν στη λίστα του Αγγέλου για να μείνει, γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να τον πληρώσει ο Άρης. Ξεκάθαρο. Ο Βαθινέο δεν είναι στη λίστα γιατί δεν μπορεί να τον πληρώσει ο Άρης. Ο Μούρτος δεν είναι στη λίστα γιατί δεν μπορεί να τον πληρώσει ο Άρης. Έτσι. Yeah. Γι' αυτό αυτή η παίχτη δεν είναι στη λίστα του Αγγέλου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όχι τώρα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι στη λίστα του Αγγέλου για τον Τζαρέλ ήταν να μην πει την περασμένη εβδομάδα. Από την πρόταση που του έγινε, είπαμε ότι δεν είναι στη λίστα, δεν είναι στη λογική του Αγγέλου. Όταν προτείνει ένα παίκτη που το χρωστά λεφτά, που παίζει δύο χρόνια πλήρωτο, του ζητά να κόψει το 5%. Δηλαδή του ζητά να κόψει τα λεφτά που έχει δουλέψει. Πώ μπορεί αυτό μετά να τον πει, έλα εδώ στο γραφείο μου, έλα να πούμε για την επόμενη χρονιά, πώ θα θες. είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, δεν τον θέλει. Γιατί δεν τον θέλει, Γιατί δεν μπορεί να τον πληρώσει, το ξέρει. Και από το να τον κοροϊδεύει και να έχει άλλα, κάνει απλά μια πρόταση, η οποία ξέρει ότι του δίνει το νόημα δεν το θέλω. Δεν τον ήθελε εδώ, το, ξαναλέω, όχι για αγωνιστικού λόγου, για οικονομικού. Γιατί αν τη στιγμή, ε, αυτό κάνει και στον Άρη. Κάνει πλέον πέρα από τον προπονητή στο αγωνιστικό, καθαρά σκέφτεται οικονομικά. Και δεν τον ήθελε τον, ε, ο δεν τον ήθελε για αγωνιστικού λόγου. Δεν τον ήθελε, δεν ταιριάζει στη λογική του. <Το Εντάξει ο, ο τσαρέλης, Δεν τον ήθελε γιατί πολύ απλά δεν μπορεί να τον πληρώσει. Γιατί πέσανε κάποιοι από τα σύννεφα. Δεν ναι, παιδιά, δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Τον λέγαμε εδώ μια κομπή δύο εβδομάδε πριν. Δεν μπορεί να τον πληρώσω ο τον τον Τσαρέλη. Κλείνω να πει ο Τσαρέλη, εντάξει, έρχομαι να παίξω και ναι, χαρίζω και 50% από τα, από Και το Μούρτο την ίδια πρόταση έγινε. Και στο Μούρτο ο Άρη δεν μπορεί να πληρώσει το συμβόλαιο που έχει τα επόμενα χρόνια. Και ο Μούρτο το ξέρει αυτό, γι' αυτό ζήτησε να φύγει ο Μούρτο. Και όλο αυτό με τα 200 χιλιάρια γιατί έχει γίνει πολύ θέμα και με τα 200 χιλιάρια του Μούρτ, ρε παιδιά. Και με ρωτάνε φίλοι και μου λένε δεν είναι δυνατόν ο Μούρτ. Ο Μούρτ θα λέει τα δεδομένα, δεν υπάρχει δικαστήριο, δεν υπάρχει δικαστήριο το οποίο θα, θα δικαιώσει το μουρδο και θα τον πει πάρε και το συμβόλαιο τη επόμενη χρονιά. Στη ΦΥΜΠΑ, μα δείτε όλε τι υποθέσει που πήγαν στη ΦΥΜΠΑ, έτσι όταν μιλάμε για χρωστούμενα πολλά, τι κάνει η ΦΥΜΠΑ. Το φετινό σου συμβόλαιο το οποίο δεν πήρε, το φετινό συμβόλαιο σου λέει βρήκε άλλο συμβόλαιο. Πρόσεξε, βρήκε άλλο συμβόλαιο φέτο. Βρήκε, ωραία, ποια είναι η διαφορά. 30.000, αυτό επιδικάζω. Πρόσεξε όμω, το συμβόλαιο που είναι τη χρονιά σε ισχύ. Το επόμενο δεν στο δίνει ποτέ. Το επόμενο. Δηλαδή, αν ο Μούρτο έβγαινε στα μισά τη χρονιά και έκανε προσφυγή, για παράδειγμα, έτσι, και έβρισκε συμβόλαιο άλλο σε άλλη ομάδα και πήγαινε στη ΦΥΜΠΑ θα έλεγε Φίμπα, ωραία, Πώς έχεις μούρτο με τον Άρη φέτος, 60. Πόσα πλη... πήρε 0, δεν πήρα 0. Ωραία, τι σύμβολο βρήκες μετά, 30. Τι σε γροστάει ο Άρης, 30. Το ότι ο Μούρτος έκανε αυτή την κίνηση, εγώ θεωρώ ότι είναι καθαρά κίνηση δικηγορική, αν θέλεις. Ναι. Να ζητήσει τα 200 το επόμενο χρονιά για να μείνει ελεύθερος και τελείω. Να σπάσει το ζεβόλο και να μείνει ελεύθερος. Που προφανώς λέω εγώ ότι το έκανε αυτό ο Μούρτος, γιατί ο Άρης του είπε ε, να μείνει ελεύθερο, αλλά να δεχτεί και το συμβιβασμό σου προτείνουμε. Και ο Μούρτος τον Άρη είπε όχι. Στο συμβιβασμό αυτό. Mm -hmm. Δεν υπάρχει δικαστήριο που δεν θα σου δώσει τα λεφτά τη επόμενη που δεν έχει δουλέψει. Δεν γίνεται αυτό. Μα και ο ίδιο ο παίκτη το λέει. Mm -hmm. Τώρα να δημιουργούμε εντυπώσει ότι ξαφνικά ο Μούρτος που παίζει δύο χρόνια τζάμπα το παιδί θέλει να καταστρέψει τον Άρη. Εντάξει. δεν νομίζω. Ο καθένα έχει, το... Ναι, καθένας έχει τους λόγους του λόγου mm. του για να βγάζει κάποια πράγματα. Εγώ σήμερα στο σχολείο μου λέω, λέω τον κύριο Γουλέρο, μίλα. Πε κάποια πράγματα. Όσο δεν μιλά, τόσο είναι σε βάρο σου. Διέλυσε ψήθυρου. Δεν μπορεί στον Άρη τώρα να μα απασχολεί το θέμα του Μόρτου δύο μέρε, πέντε μέρε. Πέντε μέρε απασχολεί το θέμα του Μόρτου. Πέντε ολόκληρε μέρε. Καθόμαστε και ασχολούμαστε ε, Με έχουν πάρει 10 τηλέφωνα για το Μούρτο Ένα παιδί που εντωμεταξύ από, το, από την πίεση του κόσμου Και από το ξεφωνητό Δεν μπορούσε να σου τάρει το μισό μέτρο Θα μου πεις Σε αυτό φταίει ο κόσμος δεν έχεις εσύ τσαγανό Ναι, συμφωνώ Δεν έχεις τσαγανό σου το μισό μέτρο Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα ο, Δεν είναι όλοι το ίδιο Δεν είναι όλοι το ίδιο Αλλά δεν μπορεί τώρα να είναι θέμα συζήτηση. Το αν θα πάρει το επόμενο συμβόλαιο ο είναι για κάποια πράγματα τα οποία γίνονται έτσι αδικηγορικά. Ναι. Έτσι για να πάμε και για να κλείσουμε λίγο και με το Τερπορτάζ, πάλι φύγαμε. Θα <χι> μη... <χι> ναι. ναι. να πάμε. Εντάξει, πάμε τώρα στα άλλο, Δηλαδή πέρα και άλλο. Ή να μιλήσουμε διάλειμμα ή να τελειώσουμε. Τέλειωσα εδώ και πάμε σε διάλειμμα. Ωραία, Όσον αφορά τα μεταγραφικά του Άρη, χθε υπήρξε συνάντηση αυτή με τον κύριο Λότσο με του ανθρώπου του Άρη, τον κύριο Γουλέμου και τον κύριο Αγγέλου που είναι στην Αθήνα και σήμερα είναι στην Αθήνα και κάνουν σειρά επαφών με διάφορου μάνατζερ. Τα δεδομένα για τον Ποχορίδη είναι γνωστά. Έτσι. Ο Άρης δεν μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο που έχει ο Ποχορίδη αυτή τη στιγμή, το κασέ του Ποχορίδη, ούτε το περσινό που είχε στον Άρη, ούτε το φετινό που μπορεί να έχει. Ο Άρης ουσιαστικά λέει τον Ποχορίδη. Ε, τι έγινε, πάμε μετά διάλειμμα ή το Άρη Μετά. Ε, ο Άρης ουσιαστικά λέει τον Ποχορίδη. Έλα σε εμά, θα έχει ρόλο ηγέτη, θα στήσουμε όλη την ομάδα πάνω σου. Έτσι σε πιστεύουμε. Λεφτά μπορούμε αυτά να σου δώσουμε Έτσι θα τα πάρεις όμως Δεν θα χάσεις θα σε ρίξουμε Έτσι αλλά εδώ θα σου ηγέτης του Άρη μας Και τα σχετικά έτσι Το θέμα είναι ότι Για το συγκεκριμένο μάνατζερ του Μποχωρίδη Έχει φανεί ότι αυτά τόσο δεν παίζουν ρόλο Παίζουν τα καλά συμβολιά το θέμα είναι βέβαια ότι και από εκεί και η επιθυμία του παίχτη είναι να παίξει μέσα στον Άρη, αλλά βλέποντα κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί να παίξει έναν Άρη που θα πηγαίνει να τρώει 30-40 πόντου. Σε κάθε τέτοιο, mm -hmm. θέλει, θέλει να δει κάτι να γίνει τον mm -hmm. ε, Εγώ θεωρώ ότι είναι στα 50-50 τώρα η υπόθεση. Ε, ο προμηθεία που έχει κάνει και γλώσσα ενδιαφέρον με τον Ποχορίδη δεν ανεβάζει πολύ τα λεφτά, ε, γιατί αν τα ανέβαζε, έω εκεί να είχαμε θέμα με τον προμηθεία που πήρε τσαερέλι ήδη. Ε, θα δούμε τι θα γίνει με τον Ποχορίδη, νομίζω ένα θέμα το οποίο θα ψιλοτραβήξει λίγο καιρό. Δεν θα κλείσει τόσο άμεσα. Ε, του Μποχορίδη. Ε, γιατί πολύ απλά πρέπει στο οικονομικό να μην να, ο παίχτη να ρίξει το κασέ του βασικό για να προχωρήσει όλη η ιστορία. Έτσι δηλαδή ε, στα νούμερα που ήταν πέρσι, ο Μποχορίδη νομίζω ήταν στις 70, δεν μπορεί άρασε, να το καλύψει αυτό πόσο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή τώρα να αλλάξει κάτι στο μέλλον, δεν ξέρω, θα δούμε. Mm -hmm. Έτσι κάτι ανάλογο ισχύει πάνω κάτω και με το Φιόνι. Που είναι ο, ο επόμενος επόμενο που μένει από το φετινό Ρώστα, Δηλαδή και στο Φιόνι Έγινε μια πρόταση με κάποια χρήματα. Ναι, θα έχει και εσύ ρόλο. Ε, ο Φιόνη, από ό,τι ξέρω, δέχεται το pressing από δύο αλφαένα, Τη μία από την Αθήνα. Ε, εντάξει, η δικιά μα πρέπει είναι λίγο περίεργη όσον αφορά την επόμενη μέρα του Φιόνη στον, ε, Άρη. η αυτή στιγμή για τον Αγγέλιο το θέμα του Μποχορίδη. Αναλόγω πώ θα κινηθεί τι επόμενε μέρε, γιατί υπάρχει και άλλο ραντεβού, πιστεύω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα στο θέμα που Μποχορίδη γιατί την επόμενη εβδομάδα θα φανεί και όσον αφορά το Eurocup, το συγγνώμη, τον Basketball Champions League, τι θα γίνει. Mm -hmm. Και αυτό είναι κομμάτι σημαντικό στην υπόθεση, στη συμφωνία του. Ε, του Μποχορίδη, δηλαδή αν ο Άρης παίξει τον Πάσχερ προς Τσάμπες είναι ένα δέλα παραπάνω όπως και να το κάνουμε ε, επίσης όσον αφορά τους ξένους ε, κερδίζει έδαφος η περίπτωση του Κάιζερ που έπαιζε πέρσι στην Κίμη πολύ καλός πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, περίπτωση. Ε, νομίζω δεν ξέρω αν θα καταλήξω τον Άρη. Ε, αλλά α, από, τα, από τους λίγου ενδιαφέροντες ψηλούς που είδαμε φέτος. Ναι. Ε, μιλώντας σε, σε... έχει, είναι καλό, καλό έχει προοπτική, έχει προοπτική, δηλαδή Φυάζει μπορείς έτσι. να το δουλέψει το συγκεκριμένο παίκτη. Ε, σε μια πρώτη επαφή που έγινε υπάρχει μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά φαίνεται ότι ο Κάτζ ο... δεν είναι διατηθημένος να ρίξει το κασέ του. Να τα βρουν δηλαδή. Λίγο πάνω, εσύ. Λίγο κάτω. Εγώ ξέρω να γίνει. Είναι μια ενδιαφέρουσα προβλή, γιατί τη βλέπουμε στον Άρη την περιοχή του Κάιζερ. Mm -hmm. Εγώ πιστεύω ότι θα προκριθεί κάπω αυτή. Δηλαδή θα, θα, θα έχουμε κάτι με τον Κάιζερ τι επόμενε ημέρε. Γιατί ένα παίκτη που μπορεί άρις, να τον κλείσει, αν δηλαδή το ζήτησε το το αυτό, να τον κλείσει άμεσα. Ε, είναι καλό project και ποιτάξτε, δεν είναι μόνο στο κλέμα του Άρη. Δηλαδή δεν έχει μπει στο ραντάρ του Άρη. Και άλλε ομάδε. Και εκεί, α πούμε, ε, σκέφτεται να τον κρατήσει απλά. Θέλει και αυτό να δει κάτι άλλο. έτσι. Ε, αυτά και με τον Γκάιζερ. Θεωρώ ότι είναι μια περίπτωση που θα μα απασχολήσει μέσα στι επόμενε ημέρε. Ε, εδώ και καιρό είναι το θέμα του. Απλά τελευταίε μέρε είναι αυτό που προκρίνεται. Και στον Μπέλ το θέμα, να μπω ότι και ο Μπέλ του έγινε μια πρόταση συμβαστική. Έτσι, εκεί στα 40% να κόψει και αυτό και τι γνωστέ δόσει για την επόμενη χρονιά. Ε, Επίση το έγινε μια πρόταση με μειωμένο συμβόλαιο σε σχέση με την περσινή χρονιά. Λογικό θα πω αυτό απόλυτα. Ε, ο Μπέλ δεν έχει απαντήσει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Mm -hmm. Έτσι, ούτε στο συμβασμό το δέχεται γιατί και εκεί του ζητά να κόψει 40% από τα λεφτά του. Ούτε αν α, συμφωνεί στο να παραμείνει στον Άρη. Και εγώ γι' αυτό το βάζω στο 50-50. Έτσι το αφήνω να δούμε. Γιατί πιστεύω ότι αν δεν δεχτεί το συμβασμό, δεν δεχτεί και να μείνει. Mm -hmm. Δεν νομίζω ότι θα δεχτεί θα πει όχι στο συμβασμό και θα πει ναι στο συμβόλο. Νομίζω ότι αυτά ω ένα βαθμό πάνε πακέτο. Δεν δηλαδή δεν μπορεί άλλο τώρα να τον πει τάξη έλα με ένα τάδε νούμερο, αλλά τα χρωστούμενα να... ναι, θα τα πάρει όλα. Είναι μία ή άλλη. Δηλαδή ο Άλλο λέει κόψε. Κόψε τα περσινά που σε χρωστάμε ώστε να βάλουμε κάτι ακόμα για να σε έχουμε και του χρόνο. Κάτι τέτοιο γίνεται. Γιατί πολύ απλά παιδιά τα οικονομικά είναι άσχημα. Και αυτό που λέω και σήμερα στο Δημήτρη Γουλέλμο, βγες να μιλείς να πεις τι γίνεται. Ο κόσμος θα πιστέψει εσένα πιο πολύ. <Και> Ή εσύ θα βγεις και θα κρυθείς. Καταλαβές. Άμα πεις στον κόσμο και πεις παιδιά, εμείς κάνουμε αυτή την ομάδα, δεν θα τρελαίνει τον κόσμο όταν ακούει το όνομα ξέρω εγώ, του Σλαυσάκη που είναι καλό παίκτη. Ή το όνομα του Τάδη, το όνομα του Δίνα. Και του φεύγει ο Τσαρέλ και τρελαίνεται. Και διαβάζει ο Προμηθέα παίρνει αυτόν και ο, ο Πάο κλείνει αυτόν και ο, ο Περιστέρη θέλει αυτόν. Γιατί θα ξέρετε την πραγματικότητα ότι η ομάδα το είναι για αυτέ τι θέσει. Αλλά πρέπει κάποιο επίσημα να την πει. Άμα την πω εγώ, είμαι κακό. Εγώ είμαι πολέμιο. Άμα πω εγώ, του άρεσε με βάση τα δεδομένα του χρόνου, παλεύει για μια καλή πορεία να μην έχει περιπέτειε. Και εντάξει, εκεί στο 9-10. Στο θα το πω εγώ και θα μου πούνε να είσαι πολέμιο, εσύ. Γιατί δεν το λέω όμω ο πρόεδρο, που το ξέρει πω είναι έτσι. Γιατί φοβάται, τι φοβάσαι. Ο κόσμο λέει θα του πει στην αλήθεια. Στον πάω κάποτε θυμάμαι έβγαιρο προέλευση και έλεγε αυτή είναι η στόχη μα. Δηλαδή, αφού έχουμε χρέη, δεν πρέπει να, να φύγουμε. Πρέπει να πλευρίσουμε τα χρέη. Έτσι. Τι μία τον έκρασε ο κόσμο, την άλλη δεν το κατάλαβα όμω. Έτσι είναι, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Επενδυτή δεν έχουμε. Έτσι, τα εισιτήρια είναι σε κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είναι ένα μεγάλο μέσο όρο. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε εκεί. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Έτσι πάει η ιστορία. Έτσι είναι και στον Άρη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, <coughs> αυτά και τα γραφικά του Άρη. Δεν υπάρχει κάτι. Θεωρώ ότι όπω είπαμε σε επόμενε ημέρε θα έχουμε κάτι παραπάνω στο θέμα του Κάιζερ. Mm -hmm. Του Τζιαράκη, σε ένα όνομα που γράφτηκε τον Άρη, ανακοινώθηκε όπω μου είπε και στην από την Κίμη και επίσημα. Mm -hmm. Ναι, ε, Οπότε χάνεται μια επιλογή ακόμα στου Έλληνε έντερ για τον Άρη. Και εδώ είναι ένα θέμα μεγάλο γιατί πλέον είναι ελάχιστε οι επιλογέ που έχουν μείνει από Έλληνε έντερ γιατί του Άρη δεν του τώρα. Δεν μπορεί να πάρει δυο ξένου σέντερ, πρέπει να πάρει έναν Έλληνα. Εντάξει, Υπάρχει ο Χριστίδη, ο οποίο για πολλού και διάφορου λόγου πέρσι δεν απέδωσε αυτά που περιμέναν κάποιοι, στην πρώτη του χρονιά. Καλή στην ΑΛΦΑΕΝΑ. Εντάξει, τώρα τι να πω τώρα, Ότι ενδιαφέρουν και άλλοι οι Έλληνε σέντερ, να του πούμε λίγο. Δεν <χι> <Ρι> ενδιαφέρουν. <χι> δεν ενδιαφέρουν. Ε, ε, κάποιοι ενδιαφέρουν, όχι όλοι. <χι> Έτσι. Αλλά δεν υπάρχουν κι άλλοι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν κι άλλοι. Έτσι, δηλαδή, άμα κάνει μια αναζήτηση στον Εσακέ και δει, δηλαδή, σου μάρει, δηλαδή στη μια κόμμα, ο Σουμάρι αυτή τη στιγμή ακόμα, ούτε ο Σκορδίλη δεν πάει Που το θέλει, νομίζω, το περιστέρι, αν διάβασα καλά. Περιστέρι, και τον προμηθέα που πήρε το μάτι μου. Κάπου, ναι. Εντάξει, το είναι περιστέρι. Στη λίστα θα... πολλών ομάδων. Ναι. Θα δώσει θα λεφτά. Κοιτάξτε, το περιστέρι θα δώσει λεφτά. Το ξέρουν όλοι. Ε, βέβαια. Και ο προμηθέα. Ναι. Επίση το ξέρουν όλοι. Και Έτσι, ο προμηθέα είναι που το φύγει ο Τζιαράκη, ψάχναν ακόμα πίσω από τον Έλλη. Οπότε ο Σκορδίλη είναι μια. Ναι. Πιθανή... Ο Έλλη ανακοινώθηκε επίσημα. Νομίζω ότι ανακοινώθηκε. Ναι, ότι έμεινε ο Έλλη και επίσημα. Έκανε <συντυξη> <Έλς>. <συντυξη> <Έλες. και> <συντυξη> <είχε συντυξη> μια καλή χρονιά στον Προμηθεά, εξαιρετική. Λίγη ταλαιπωρία από τραυματισμού, αλλά γενικά είναι παίχτη και ακριβώ και πολύ ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι δεν πολλά από τον Έλλη στο κομμάτι που ήταν στο, στον Προμηθεά. Τέλο πάντων. οκ, Ε, να πάμε λίγο στο του Πάοκ. Γιατί από ό,τι βλέπω σε διάλειμμα θα πάμε, θα κλείσουμε μια και καλή στο, στο τέλο. Τώρα ε, φίλο και τη εκπομπή ότι ο Τζιαράκη πήγε λέει στην Κίμη. Ναι. Το ξέρω, φίλε μου, ότι πήγε στην Κίμη. Το ανέφερα. Είπαμε, η Κίμη είναι μια από του καλοπληρωτέ. Και τη σύγχρονη εποχή, πολλού παίκτε και δικαιολογημένα τα πω εγώ, κάποιοι επειδή έχουν φάει και πολλά πιστόλια, έτσι του νοιάζει να πάνε σε μια ομάδα που πληρώνει καλά την ώρα τη, Καλά, στην εντάξει. ώρα της, του χρόνου θα είναι πιο ανταγωνιστική από ό,τι ήταν φέτο. Δεν θα εκδικεί πράγματα. Πολλά αυτό του νοιάζει. Τι του νοιάζει. Η, η κύμη, να πα κάπου κάνει... και να mm. τρέξει στα δικαστήρια. Η κίμη, αν, κάνει... αν καταφέρει να έχει τη χημεία που είχε από ένα σημείο και μετά μέσα σε σεζόν φέτο και του χρόνου, θα είναι ομάδα που θα είναι κοντά στου τέσσερι. Τώρα, δεν σου λέω ότι θα μπει στην τετράδα, αλλά θα, θα είναι εκεί κοντά. Όπω ήταν το Λαύριο. Τέτοια πράγματα του χρόνου. Γι' αυτό λέω ότι είναι ομάδα που έχει προοπτικέ και όλα αυτά. Τέλο πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, ε, πηγαίνοντα λίγο στα, στα του ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έκλεισε το θέμα του Μαργαρίτη θετικά και πολύ γρήγορα είναι η αλήθεια, κάτι που δεν, που δεν το είχαμε συνειδητοποιήσει. Νομίζω συνδύξη. είναι και επιθυμία του ιδίου. Έτσι, ναι, δηλαδή ναι, ναι. Πέρα από ότι το, του δίνει ο <κοκκ> αν δεν θέλει ο παίκτη να το κλείσει, μπαμ μπαμ. Ακριβώ. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε μια φορά ο παίκτη, ο παίκτη δεν το σκέφτηκα. Ξέρω εγώ κατευθείαν είπα το ναι και περιμένει κανένα μήνα να πει το ναι. Έστω <σχ> ε, νομίζω στη θέση του στην υπόθεση του Μαργαρίτη έγινε μπαμ μπαμ. Δηλαδή, άμα το ρωτήσει πριν και τον έλεγε θα μείνει. Άμα μου κάνει μια σωστή πρόταση, πάω και και υπογράφει μπαμπαμ. -μπαμ, και έγινε πράξη. Εντάξει, Ο, ο όπω και στο προηγούμενο συμβόλαιο, έτσι και σε αυτό, ε, δείχνει στο Μαργαρίτη το, το πόσο τον θέλει, δίνοντά του τα περισσότερα χρήματα που δίνει σε Έλληνα παίχτη. Αυτά μπορεί να δώσει. Αυτά μπορεί να δώσει. Ε, να δώσει δηλαδή ένα ποσό ε, πάνω εκεί κοντά σε 60.000 και λίγο παραπάνω. Για, για, τον, για το συγκεκριμένο ΠΑΟΚ αυτό το ποσό είναι τα βάνη για, για, Έλληνα παίχτη. Ε, και το δίνει ξανά στο Μαργαρέτη, όπω το έδινε και στο προηγούμενο ό, του συμβόλαιο. Και ο Μαργαρίτη, αν όλα πάνε καλά, θα. Δεν ξέρω αν τότε θα κλείσει την καριέρα του, αλλά θα κλείσει 8 χρόνια στον Πάοκ. Είναι κάτι που δεν είναι συνηθισμένο τόσα χρόνια σε, σε, μια ομάδα, ούτε καν στο ποδόσφαιρο με τα πολλά τα χρήματα. Ε, και ο Πάοκ έχει γύρω τσόχλα είναι πολλά χρόνια. Ναι, ναι και ο τσόχλα είναι νομίζω. 5. Εφόσον είναι καλά και του χρόνου, ε, θα, είναι, θα φτάσει στην έκτη σεζόν, Έκτησε. αν θυμάμαι καλά. Ε, εντάξει, του Μαργαρέτη το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν προτεραιότητα και όντω μετά την συνάντηση που έκαναν οι άνθρωποι του Πάουκ με τον Λίγο Παθεδόρου <coughs> την, την προηγούμενη εβδομάδα. Μια συνάντηση που ήταν ε, κυρίως κυρίω μπούσουλα για το πώ θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Γιατί προφανώ και κουβέντα για την επόμενη σεζόν έχουν κάνει και, τα προηγου... και, τις... και το προηγούμενο καιρό και μέσα στα παιχνίδια και ε, έχουν κάποιου στόχου τέλο πάντων μεταγραφικού και όλα αυτά. Ε, αλλά με την, με την κουβέντα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ε, των ανθρώπων του Πάοκ, ουσιαστικά ε, τονίστηκε για τότε ότι πρέπει να τελειώσει το θέμα του Μαργαρίτη και όντω τελείωσε πολύ γρήγορα. Ε, και έτσι ο Πάοκ κράτησε τον αρχηγό του, τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε. Έχει. Το συμβόλαιο του Μαργαρίτη το καινούριο. Το συμβόλαιο του Χρυσκόπουλου. Το συμβόλαιο του Κόνιαρ για την επόμενη σεζόν. Του Κόνιαρ είναι ένα, ένα, θέμα το οποίο πιθανολογώ θα μα απασχολήσει. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το καλοκαίρι, αλλά το θέμα του Κόνιαρ γενικά ε, είναι μια χρονιά στην οποία θα απασχολήσει τον πάω, κάποια στιγμή. Μπορεί να τον απασχολήσει και από αυτό το καλοκαίρι. Γιατί το συμβόλαιο του Κόνιαρ λύγει το καλοκαίρι του 19. Λύγει το άλλο καλοκαίρι. Άρα ή θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα το δυνατόν συντομότερα και να φανεί αν υπάρχει ε, διάθεση και από τον Πάο σίγουρα και από την οδό του παίχτη για νέο συμβόλαιο προκειμένου να τον δέσει μέσα σε εισαγωγικά ο Πάο και να τον έχει τα επόμενα άλλα 2-3 χρόνια τώρα, να έχει με συμβόλαιο και να ίσω και να αλλάξει και τη ρήτρα του και να αλλάξει και τι οικονομικέ απολαύε του Κονιάρη που είναι πολύ χαμηλέ. Έτσι. Δεν το λέω, είναι πολύ χαμηλέ γιατί τον Πάο τον πήρε πέρσι το καλοκαίρι, πρόπερσι μάλλον το καλοκαίρι, τον πήρε μετά από ένα σοβαρό τραυματισμό στα 19 του. Πάοκ έχει τον Κόνιαρη με... με, ένα πολύ μικρό ποσό. Το οποίο δεν το λέω για κακό. Για τον Πάοκ είναι καλό το ότι έχει καταφέρει να έχει ένα τέτοιο παίκτη νεαρό. Έχει συνθήκε. Ναι, με ένα τέτοιο ποσό. Απλά πιθανολογώ ότι όταν θα γίνει αυτή η κουβέντα θα αλλάξει και αυτό το κομμάτι. Ο Κόνιαρη δεν θα είναι με την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα μαζεύτηκε από τη Δευτέρα. Ανακοινώθηκε ότι θα μαζευτεί αύριο, από τη Δευτέρα ουσιαστικά έχει μαζευτεί. δεν θα είναι σε αυτά τα παιχνίδια με το Ισραήλ και με την Εστονία και ο λόγος είναι ότι θα είναι στην Αμερική, θα βρεθεί εκεί για περίπου ένα μήνα, θα βρεθεί σε πολύ σημαντικό κάμπ βελτίωσης ε, και με παρουσία έτσι διάφορων παιχτών και από την Ευρώπη και, και από την Αμερική. Ε, και ο Κόνιας μην ξεχνάμε ότι ακόμα από, από τον τραφ δεν είχε αποσυρθεί έτσι. Το τραφ πότε είναι ρε, κάπου στα κοντά είναι. Τέλος του μήνα νομίζω, το επόμενο, το αρχή στο επόμενο Α, οκ, έχουμε ακόμα δρόμο, γι' αυτό λέω λοιπόν το θέμα του Κόνιαρ είναι, είναι ανοιχτό. Κάποια στιγμή θα απασχολήσει. Κι και αν δει ότι δεν υπάρχει σωτηρία στη λογική του να κάνει ένα συμβόλαιο, και να αλλάξει τα δεδομένα στο πώ το βλέπει. Το, το buy out, αν θυμάμαι καλά, είναι κοντά στα 400 εκατοστάρικα. Φαντάζεσαι να πάρω από τα εκατοστάρικα δεδομένη η χρονική στιγμή. Αλλάζει λίγο. Φυσικά, ο Κόνιαρ είναι ένα παίκτη που γενικά στον Πάοκ τον υπολογίζουν για πάρα πολλά πράγματα. Ε, θεωρούν ότι είναι, είναι, είναι μεγάλη βάση για αυτό ναι, που θέλουν ναι, να ναι, κάνουν ό, τα επόμενα χρόνια. Είναι, Αλλά και, ο παίκτης, ναι, αρέσει, και, ο και επίσης έχει να κάνει και με το, τα δεδομένα που σε παρουσιάζονται μπροστά σου, έτσι. Αυτό είναι σε, σε ιδανική κατάσταση. Το ότι ο Κόνιαρ να έχει ένα πολύ κομβικό ρόλο, ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα, να αποτελέσει σιγά σιγά να κάνει το επόμενο βήμα για να, είναι, να ξεκινάνε όλα από αυτόν, να το πω έτσι. Αλλά αυτά τα δεδομένα ε, αλλάζουν στην, ε, στην πόρια. Έχει, έχει επίση το Ζάρα, που πάω για την επόμενη σεζόν, έχει λίγο ανοιχτό το θέμα του Κατσίβελη, ο οποίο έχει μια οψιόν μέχρι 30 του μήνα. Ε, αν θα βρει κάτι άλλο, ε, αν δεν ε, υπάρχει ανανέωση. Έχει και μια άλλη οψιόν που έχει να κάνει με 30 Ιουλίου, που αλλάζει λίγο έτσι. Έχει κάποιε ιδιαιτερότητε, αλλά εκείνη είναι διαφορετική ο, για, τον, για τον Κατσίβελη. Ε, και έχει το θέμα του Γκο, το οποίο παραμένει ανοιχτό. Ε, στα δικά μου τα μάτια και με βάση τα όσα μας είπε και εδώ η Λέσπα Θεδόρντ την, την προηγούμενη εβδομάδα. Αν ο Πάο ξεκινήσει την επόμενη σεζόν έχοντας το ΖΑΡΑ, το Μαργαρίτη, το Χρυσικόπουλο, τον Κόνιαρη, τον Κατσίβελη και τον γκός, πάμε στον νόμο που μας έλεγε ο Ποθοδόρου. Έξι με 7 παίκτες από την το, από το προηγούμενη σεζόν. Άρα, έχει μια καλή βάση. Έχει μια καλή βάση. Νομίζω ότι από την ελληνική αγορά μόνο βοηθητικές λύσεις μπορεί να βρει ο ΠΑΟΚ Δηλαδή, εφόσον έχει το Κατσίβελ και την επόμενη σεζόν, και μιλάω πάντα για ομάδε, βάζω σε βάση την ελληνική αγορά, λέγοντα το εξή. Ότι μιλάμε για ομάδε που παίζουν στην Ευρώπη, που θα παίζουν Δετάρτη Σάββατο. Για να βρει τέτοιου Έλληνε παίχτε, είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι όλοι συνηθισμένοι σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι από την ελληνική αγορά δύσκολα μπορεί να βρει κάτι και να είσαι 100% σίγουρο ότι θα με βοηθήσει άμεσα. Ε, κάπου πήρε το μάτι μου ξανά το όνομα του Μουράτου. Ο Μουράτο και πέρσι ενδιαφέρει τον Πάοκ. Ε, έμεινε ο Τσόχλα. Ε, δεν προχώρησε το θέμα του Μουράτου. Προφανώ και είναι στη λίστα του Πάοκ. Οκ, <laughs> ναι. okay, γιατί είναι μια προσιτή περίπτωση ε, οικονομικά. Τον ξέρει καλά και ο Παπαθεοδόρου και από τι μικρέ εθνικέ ομάδε. Και έκανε και άλλη χρονιά στο Φαρό Ο, ο Μουράτο μαζί με τον Παπαντονίου ήταν πολύ καλή και η δύο. Ε, Απλά είναι λίγο μια, μια περίπτωση παίχτη που ο Πάοκ την ξέρει. Ε, έχει να κάνει λίγο και με τον Τσόχλα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Τσόχλα έχει μεν συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν, αλλά έχει το σοβαρό τραυματισμό του. Είναι στα 36. Ε, αν όλα πάνε καλά και είναι υγιή, θα είναι σε κατάσταση να επιστρέψει κάπου το Δεκέμβριο. Προφανώ και ο Πάοκ έχει τη διάθεση και να τον περιμένει και όλα αυτά. Απλά το να βρει τρίτο playmaker δεν είναι εύκολο στη λογική ότι έχει τον Κόνιαρη, έχει Αμερικανό, τον Κόσ ή οποιονδήποτε άλλον. Ε, ο τρίτο ο Playmaker που είχε τον Τζόχλα τόσο καιρό. Δεν είναι και τόσο εύκολο να, να βρει. Ο Μουράτο είναι μια περίπτωση προσιτή. Μέχρι εκεί τώρα που μιλάμε. Το αν θα προκύψει κάτι άλλο στην πορεία, θα φανεί. Για τον Μουράτο, ο οποίο, αν δεν κάνω λάθο, έχει, ένα, έχει και συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν με το Φάρο. Απλά έχει ένα. Πολύ. Με τον ύφεστο λίμνο, συγγνώμη, ναι, Έχεις δίκιο. δεν ναι, ναι. Με... Αυτό ισχύει τώρα το σύμβολο που έχει. Ναι, φυσικά, <laughs> που έχει υπογράψει. άλλαξε. Okay. Ε, γι' αυτό λέω ότι. Ε, το, το, αυτό το συμβόλο που έχει με τον Φάρο και Ρατσινίου Λάρισα σε του λίμνου. Ήφεστο ε, λίμνου είναι, τέλο okay, που Με τον ύφεστο λίμνου, λοιπόν. Ε, έχει ένα πάρα πολύ μικρό μπαγιά, ότι είναι πολύ τυπικό. Οπότε εντάξει. Νομίζω ότι αν ο Πάοκ αποφασίσει να, να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι από τι προσιτέ στο οικονομικό κομμάτι. Ναι, που για εύεστο ατελείωσε. Όχι, αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι στο Διοπάουκ τσεκάρει γενικά πολύ κόσμο Αμερικανό, Αμερικάνικο, ο οποίο θα βρίσκεται στο Σάμερ Λίγκ. Γιατί ο Πάουκ θα είναι στο Σάμερ Λίγκ του Las Vegas και με τον Λίγο Παθοδόρου και με τον Νίκο Σταυρόπουλο. Μεγάλη αγορά Θα τα παρακολουθήσει όλα από εκεί. Έχει πραγματικά λίστε με πάρα πολλού παίκτε που θα είναι εκεί. απλά το Summer League του NBA έχει το εξή. Τώρα που μιλάμε, ένα παίκτη μπορεί να είναι στα 200.000, καλό ένα παράδειγμα. αφού το παλέψει για το, Πες για την παρουσία στο, στο NBA για να βρει κάποιο είτε συμβόλο στη G League είτε συμβόλο σε ομάδα του NBA. Από εκεί και μετά αλλάζει λίγο η κατάσταση. Και μπορεί να βρει σε ένα παίχτη που έκανε 250 ευρώ τον Ιούνιο <σοβει> να το βρει τα λεφτά που θε να δώσει εσύ. Στα 130-140. Ναι, ναι, είναι, λίγο χρηματιστήριο. Γι' αυτό λίγο το κομμάτι αυτό των Αμερικανών, ε, κάποιων εξ αυτών τέλο πάντων, πηγαίνει προ τα πίσω. Και στον πάγο επίση δεν, έχουν αφήσει την περίπτωση του Λέγκη Jones, έτσι. Δεν την έχουν αφήσει την περίπτωση. Αλλά και τουλάχιστον ο Τζόνο νομίζω ότι ο Πάουκ <coughs> ε, θέλει να τον φέρει εκεί που θέλει αυτό. <laughs> να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά. Στα χρήματα που μπορεί <coughs> να δώσει αυτό. <coughs> Ακριβώ. <coughs> ε, γιατί ο Πάουκ είναι γνωστό ότι υπεραξίε δεν μπορεί να πληρώσει. Και ο Τζόνσον έκανε μια συμπαθητική χρονιά. Σίγουρα έχει <coughs> πολλά στοιχεία που μπορούν, τα είδαμε και πέρσι, ε, που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα. Αλλά είναι και αυτή λίγο μια περίπτωση υπομονή για τον Παπαδάκη. Για, το... για τον... τώρα για τον Ήλιο Λίμνο. Όχι, έλεγα αυτό στον κόσμο, γιατί από την ώρα που έγινε μέχρι τη σημερινή εκπομπή, δεν είχαμε α πούμε κουμπή, και έγινε στο ενδιάμεσο. Ότι πλέον υπάρχει ομάδα ύφε του Λίμνου. η ομάδα για την, την Α1. Για πρώτη φορά ε, η ομάδα, το νησί τη Λίμνου θα έχει ομάδα στην Α1. Και ο κύριο φυσικά το έχει πει εδώ και ο Μανώση Μακάριου πριν πάρα πολύ καιρό. Mm -hmm. Όταν ακόμα πεζόταν το ποτάθημα και όλοι λέγανε Μήπω, Μήπω, εδώ είχε βγει ο Μανώση Μακάριου και είπε: Τώρα με την οικογένεια Μπούμπουρα αλλάζουν τα πράγματα. Mm -hmm. Και λέγανε: Όλοι, εντάξει, για να το λέει ο παίχτη προφανώ και είναι την οριστικό. Θα λίγη, εντάξει, θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Ναι. Θα πληρώσει. Του ξένου, α πούμε, θα του πληρώσει κάτι παραπάνω. άμα θέλει να πάρει καλού ξένου. Ναι. Εγώ θυμάμαι κάποτε τα, τα λεφτά που δίνει ο Μισάικο συγχωρημένο τότε, ο Μακεδονικό, στην Κουζάνη για να πάρει τον Χαγκλόντεν και τον ε, κοντό, όπω το λέγαμε, που έπαιξε μετά σαν Αντώνιο Έτσι, τον Χαγκλόντεν που τον ήθελε ο ο Μισάικο τότε είχε δώσει, αν το συμβόλαιο του λέω τώρα το νούμερο Δεκτικό ήταν 500.000, του είχε δώσει 800. Γιατί ο Χαγκλόντεν όταν βγήκε την πρώτη εβδομάδα στην Κοζάνη, ήθελε <Κι> να βρει το μολ, το εμπορικό. <Κι> και στο σινεμά ρωτούσε γιατί παίζει ένα έργο κάθε, μια εβδομάδα ολόκληρη. δεν αλλάζει κάθε μέρα το έργο. <Κι> Έβγαλε την οικογένειά του να πάει σινεμά και πήγα σε ένα σινεμά εκεί που είχε ένα παιδικό. Και το είδανε. Και λέει την άλλη μέρα, δεν πάμε να δούμε ένα άλλο παιδικό στο σινεμά. <Κι> και πήγε και το ίδιο. Και αυτό σου λέει τώρα από τι μεγαλοπόλει που ήμουν στο εξωτερικό και σε αυτά, κάθε μέρα είχε και άλλο έργο. Γιατί ήταν μεγάλα σινεμά. Εκεί τώρα στην Κοζάνη προφανώ δεν ήταν μεγάλο το σινεμά. Και έπαιζε ένα έργο τη βδομάδα. Και λέω ο ψηλό ο Αμερικανό τότε που. Εντάξει, να ξέρει και λίγο έτσι αμπαλίδη τύπο. Λέει, ρωτάει για το και του Μακεδού. Καλά, λέει, δεν έχει λέει σινεμά που παίζει ένα έργο τη μέρα διαφορετικό. Λένε όχι. Ένα τη βδομάδα είναι εδώ, λέει. Δεν είναι... Έτσι πάει, παιδιά, εδώ το σκηνικό. Γι' αυτό τον έδωσε. Γι' αυτό ρε, χαλόδινο, το μεσάκο όμω σου έδωσε, ξέρω εγώ, 50% συμβόλαιο σου. Γιατί τότε διέφερε και τον Παναθηναϊκό και είχε πει στον Παναθηναϊκό ξέρω, 5 ευρώ και πήγε στο Μακεδονικό με 8. Γι' αυτό σε δώσε ο Μαρασάκο το 8, γιατί δεν πήγαινε στην Κοζάνη. Αυτό θα πληρώσει τώρα και ο Μπούμπουρα για τη Λίμνο. Θα πληρώσει κάτι παραπάνω για να πάρει καλή. Αν πάρει γνωστού Αμερικάνου, έτσι δεν ξέρουμε τι θα. Με Μανολόπουλο προπονητή, δεν ξέρουμε τι θα πάει να πάρει. Αλλά άμα θέλει να πάρει καλού, για να πάρει σε ένα καλό Αμερικάνο να έρθει στη Λίμνο να ζήσει, θα πρέπει να το δώσει κάτι παραπάνω. Γιατί καλό ή κακό για του Αμερικάνου αυτά μετράνε, παιδιά. Για του καλού Αμερικάνου που ξέρουν να βρουν συμβόλαιο στην Ισπανία, στην Ιταλία ή στη Γερμανία. Αυτά όλα μετράνε. Θα μπει ο Αμερικάνο, θα κουμπλάρει, θα δει λίμνο. Θα σου πει αδελφέ. Μόνο ναι, θα σου πει αδελφέ, εγώ πόσα είναι το συμβόλαιο μου, ξέρω εγώ, 140. Για να έρθω εκεί θέλω 180. Και άμεση και έγινε να τον πάρει, θα τα δώσει. Mm. Έτσι πάει η ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε τέτοιε ομάδε και περιοχέ. Έτσι. Και το ρέδιμο κάτι παραπάνω δίνει, καμιά φορά. Αλλά εντάξει, το ρέδιμο, α πούμε, για παράδειγμα, ή τα τρίκαλα. Παίρνουν παίκτε άγνωστου. Δεν πάνε γνωστού. Λέω τώρα για τον Μπούμπουρα που έχει λεφτά, μήπω θέλει να κάνει ένα δυνατό μπάσιμο. Έτσι, <σοφεί> ο Μισάκο εδώ του Μακεδονικού έπαιρνε γνωστού παίκτε. Είχε πάρει τον Πιτ Μάικλ και τον Χάτσον στο, ε, στην Κουζάνη. Έτσι. Τέλο <σοφεί> λοιπόν, πάντων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τι ιδέε γενικά από την Ελλάδα, να πούμε μια ειδήσει που βγήκε σήμερα τεχνικό διευθυντή και πάλι ο Σάκοντα στην ΑΕΚ. Ήταν προτερ... προπονητή, έγινε πάλι τεχνικό διευθυντή, ξανά έγινε προπονητή και τώρα ξανά έγινε τεχνικό διευθυντή. Κάτι που φουντώνει τα σενάρια για πρίφτη στην ΑΕΚ. Βέβαια, η ΑΕΚ με τον πρίφτη, εγώ από τον Άρη που θυμάμαι δεν τα είχε καλά με τον κόσμο κύριο τη ΑΕΚ. Τότε από τα παιχνίδια με τον Άρη. Ε, δεν είχε καλέ σχέσει δηλαδή ο πρίφτη με τον κόσμο τη ΑΕΚ. Και μια φορά πάλι που είχε ακουστεί το όνομά του, τότε για την ΑΕΚ, αντιδράσει πάρα πολύ έντονα εκεί οι δεν ξέρω αν θα μπει αυτή τη λογική ο Πρίφτη τώρα να συζητήσει με την ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα περασμένα να και αυτά. Έτσι, αλλά το όνομα του Πρίφτη πάλι παίζει για την ΑΕΚ. Για μένα, αν ο Πρίφτη όντω. Θα μου πει στο Καζάν είναι Καζάν, είναι δύσκολο. Και η οικογένεια είναι εδώ νομίζω. Δεν έχει συμβόλαιο. Έχει μαζί την οικογένεια στην Ούνη, στο ουγένει, ουγένει. Καζάν. Όχι, Ναι, αυτό ε παίζει ένα ρόλο. Απλά <σχίλει> θα δεν εγώ συμβολο, σου λέω. Είναι στο χέρι τη ομάδα, ναι, να στα, στα δικά μου τα μάτια, μετά και την πολύ καλή χρονιά που έκανε η Καζάν φέτο, με βάση τα δικά τη δεδομένα, θα μου φωνόταν λίγο προσεκτικό να ανακοινούσε ο Πρίφτη τώρα τάξη. στην Ελλάδα, να... αλλά όχι okay. Είναι ανάλογα, εντάξει. Να δούμε για εδώ. Ποιο άλλο την οικογένεια Γιατί αυτά παίζουν ρόλο. Οπότε τη Τσεκάρια μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Να δούμε. Μπορεί να με τελειώσει ο κανένα, να πάει ο Πρίφτη. Να δούμε. Και μιλώντα για προπονητέ, για να κλείσουμε. Κατσικάρη πρώτο Έλληνα NBA. Έτσι, αυτό που λέγαμε, Utah Jazz. Τρία χρόνια, νομίζω συμβόλαιο. Ο πρώτο Έλληνα, ο οποίο δουλεύει και επίσημα σε ομάδα του NBA, στου Utah Jazz, ο Φώτη ο Κατσικάρη. Έτσι τα είχαμε και παλιότερα. Εντάξει, ένα ροπονιτή που στην Ελλάδα, τουλάχιστον εδώ στην πόλη μα, πέρασε και έφυγε νύχτα. Έφτασε να είναι στο NBA. Τώρα τι να πω, ρε παιδιά, τόσο, πολύ, τόσο δύσκολη είναι η πόλη. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Τόσο δύσκολη, δεν ξέρω. Ψιναι, δύσκολη. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχει. Αυτά έτσι γενικά. <laughs> τα <laughs> τελευταία Εντάξει, νέα... γενικά η εβδομάδα είναι λίγο πιο χαλαρή σχετικά, όπω καταλαβαίνετε. Ε, αλλά εδώ θα είμαστε να τα, να τα συζητάμε. Ναι, γιατί τώρα έχει και ποδόσφαιρο και ξέρω ναι. πολύ θέλετε να. Είμαστε σε τρίτη μοίρα. Δεν θα αλήθεια. τα πούμε αυτά. Μόνο άμα παίζει Αγγλία θα λέμε τα αποτελέσματα. Ναι. Το μας ναι. μόνο άμα παίζει Αγγλία. Καλά. καλά, καλά τριχιάσαμε. Έτσι λοιπόν, εδώ εμεί αποχαιρετήσουμε. Έτσι. Ε, Θανά Κιλώνη, Νίκο Παπαδόπουλο ακολουθούν συνέχεια εδώ στον Παλαντέρ, ε. στο Λίμπορο 107 και 4. Με πολύ περισσότερα ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικά. Και μουντιάλ φυσικά εμεί τα λέμε και πάλι αύριο. Έτσι, έτσι, ναι, έτσι. Ναι. Και αύριο εδώ στι 8 λοιπόν. Αυτά από, αυτό, από εμά. Καλό σα βράδυ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.